Είμαι δυο χέρια διανά που σε τυλιγού. Μας αγαπώ και κοιτάω ανοίγουν οι ουρανοί. Οι ουρανοί. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή βδομάδα, τελειώνει η βδομάδα, καλά να περνάμε. Σήμερα είναι Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, της Αγίας Καψουρίας, βοηθιά μας να πάτε να προσκυνήσετε όπως θα μου πάει και ο Γιάννης. Αλλά πρώτου αρχίσω την εκπομπή πρέπει να κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Σήμερα ο Γιάννης μου έκανε εκβιασμό. Μου λέει τελειώνει η εκπομπή Δημήτρη και με χάνεις. Πρωί-πρωί, μου ήρθε νταβλάς στο κεφάλι. Γιατί ρε Γιάννη, πρέπει μου λέει να πάω να ξεκουραστώ, γιατί το βράδυ έχω by night με την καψούρα μου. Νέο παιδί ο Γιάννης, το εύχομαι να παράσει καλά. Αυτά λοιπόν, Γιάννη, να σου ευχηθώ χρόνια σου πολλά. Πάντα χαρούμενος, πάντα ερωτευμένος, πάντα καψούρες για να ακούω. Αν και Δημήτρη, σε εσένα δεν μπορώ να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί είσαι τόσο ερωτεύσιμος που γιορτάζεις κάθε μέρα. Άρα νομίζω ότι οι ευχές είναι περιττές. Να τον το Γιαννάκη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδος. Μια μέρα όμως που έχουμε σήμερα πολλά να πούμε. Οι ειδήσεις τρέχουν. Όμως να ξεκινήσουμε μετά τα γέλια να πάμε σε ένα δράμα που ζει η Κεφαλονιά. Σήμερα το πρωί λοιπόν στις 5.30 περίπου το πρωί, 5 και 6 παρά το πρωί, χτύπησε πάλι ο εγκέλαδος στην Κεφαλονιά. Στην ίδια περιοχή με το ίδιο επίκεντρο. Νέα σεισμική δόνηση λοιπόν, μεγέθους 4-6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αναστάτωσε ξανά τους κατοίκους της Κεφαλονιάς σήμερα τα ξημερώματα, όπως είπαμε. Ο σεισμός σημειώθηκε, που σημειώθηκε όπως είπα στις 5:39 για να λέμε και ακρίβειες, 14 χιλιόμετρα του δυτικά του Αποστολίου, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα. Πάντως, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, πρόκειται για μετασεισμό και οι μετασεισμοί δεν θα πρέπει να εμπνέουν ανησυχία στους κατοίκους, καθώς αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά. Η τελευταία ισχυρή δόνη στο νησί σημειώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι και ήταν της κλίμακας Ρίχτερ των 4,5 βαθμών. Δυστυχώς το πολύπαθο νησί αυτό που από το 1953, το 1953 που είχαμε τους 450 νεκρούς, την ολική καταστροφή, δυστυχώς συνταράσσεται αυτή την περίοδο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πολλοί δήμοι, μητροπόλεις και απλοί κάτοικοι και απλοί πολίτες στέλνουν ό,τι μπορούν στο πολύπαθο νησί και σε αυτούς τους άνθρωπους που τόσο ταλαιπωρούνται και μένουν έξω από τα σπίτια τους. Όμως, θέλω να πάω, Γιάννη, και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ειδησιογραφία της ημέρας. Η ειδησιογραφία της ημέρας, λοιπόν, όπως είπα, είναι πλούσια. Έχει να κάνει με τις παρεξηγήσεις ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ. Θα εξηγήσουμε την που εξελίσσεται ΠΑΣΟΚ με ΠΑΣΟΚ. Έχουμε να πούμε για τον κύριο Γιάννη Μανώλη, ο οποίος κατεβαίνει, όπως δήλωσε, σκέφτεται να κατεβεί για την περιφέρεια. Ενώ βεβαίως το μεγάλο μας θέμα που είχαμε χθες και αναδεικνύει σήμερα και η εφημερίδα Η Πρωινή, έχει να κάνει με τον θέμα της κρουαζιέρας, αφού εδώ εχθές επισκέφθηκε την Κόρυνθο, το λιμενικό ταμείο, ο πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών της κρουαζιέρας και ο γενικός διευθυντής της Rhapsody Travel, κ. Ζωγραφάκης, οι οποίοι είδαν τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου, επισκέφθηκαν τον δήμαρχο και επισκέφθηκαν μετά και το επιμελητήριο. Όμως αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Γιάννη. Να συνεχίσουμε λοιπόν, Δημήτρη, και να παραγωγήσουμε και άλλη με μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, το νομοσχέδιο για την κατάργηση 23 δομών του Δημοσίου. Είχαμε μεταφέρει και χθες, αλλά σήμερα έχουν πει και ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς. Συγκεκριμένα λοιπόν, εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγηση με επανέλεγχο διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
την ανάγκη εξορθολογισμού της δομής του δημοσίου και του σεβασμού του χρήματος των φορολογούμενων, προέταξε ο κ. Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Νομοσχέδιων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο καταργούνται 23 υπηρεσίες του δημοσίου και εισάγει το νέο σύστημα αξιολόγησης του ΑΣΕΠ. Με την αντιπολίτευση να διακρίνει βέβαια προθέσεις περαιτέρω συρρήκνωση ενός δημοσίου τομέα, ασφιχτικά συρρυκνωμένου ενίοτε και προς όφελος ιδιωτικών εταιριών. Αίσθηση βέβαια προκάλεσε Δημήτρη στην Επιτροπή αναγνώριση εκ μέρους του δικού αγορητή του ΠΑΣΟ, κ. Ντόλιου, επιστολή διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και του Ανθρωπίνου Δυναμικού Φερόμενη, ως συνταχθήσα, όπως είπε, από τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση. Ενώ αντίστοιχα αντιμετώπισε ο κ. Μητσοτάκης την κριτική για το νέο σύστημα αξιολόγησης, επιμένοντας πως δεν αποτελεί άλοθη για ασκοπούμενες απολύσεις, ενώ ανακοίνωσε πως εντός των 2 επόμενων εβδομάδων θα δώσει προδιαβούλευση και πρόταση για ένα καινούριο σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Εδώ, ναι, ναι. Όχι, όχι, Δημήτρη, ολοκλήρωσε. Παρακαλώ, όχι. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Και από ό,τι οι τελευταίες μου πληροφορίες. Καλά, με ένα, πάντα, με ένα τηλέφωνο. Έχεις πληροφορίες από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι γεγονός. Είσαι γεγονός. Δηλαδή, ο Γιάννης μου δίνει πληροφορίες. Δεν είναι το ρουφιανάκι μου. Απλώς επειδή έχει συνδέσει εκεί με τη Συγκρού και τα παρελκόμενα της Συγκρού είναι πάντα. Έτσι, και θέλω και Δημήτρη, μια που το είπε λοιπόν, να σου δώσω και μια πολύ σημαντική είδηση μετά. Πολύ σημαντική είδηση. Για την Κόρινθο. Πολύ σημαντική είδηση. Να στηρίξω. Που έρχεται ο Βαρβιτσιώτης, να πες το. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι εχθές δέχτηκα ένα τηλέφωνο, το οποίο επειδή ξέρω ότι ετοιμάζονται αυτό το θέμα των κουρασγερόπλων, ο κ. Βαρβιτσιώτης δεν είναι τυχαίο που έρχεται λοιπόν στην Κόρινθο και γι' αυτό κάτι σημαίνει. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα στηρίξουν κάποιους. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποκωδικοποιηθούν αυτά που είπα. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Το πήραμε το μήνυμα, Γιάννη. Όμως να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει για τη Μητρόπολη μας, το Λουτράκι. Όπως διαβάσαμε στο Λουτράκι Βαν, μαύρα μαντάτα για το Λουτράκι. Κλείδωσε τελικά, λέει, για το καζίνο και τη οριστική μονάδα στο Ελληνικό. Όμως εδώ, Γιάννη, πρέπει να πούμε κάτι που ίσως κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι ευλογάμε τα γέλια μας. Εδώ και 1,5 χρόνο σε αυτήν την εκπομπή, Γιάννη, και το θυμάσαι, όταν είχαμε το Λουτράκι, όταν είχε και πάλι το Λουτράκι, γιατί ταλαιπωρείται με το καζίνο εκεί και με τις αστοχίες της Δημοτικής Αρχής, είχαμε πει ότι ψάχνετε το θάμνο ενώ χάνετε το βουνό ολόκληρο. Τι εννοούσαμε. Είχαμε πει λοιπόν ότι τότε είχε ψιλοανακοινωθεί, είχε ψιλοακουστεί και είχε ακουστεί ότι το καζίνο της Πάρνηθας, λέγαν τότε, θα μεταφερθεί στο Φλίσβο. Και καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε αυτό για το Λουτράκι. Σήμερα λοιπόν, όπως λέει το ρεπορτάζ που έχει το Λουτράκι One, είναι θέμα πλέον ημερών, όχι να κατεβεί το καζίνο της Πάρνηθας, αλλά τι. Πωλείται το Ελληνικό. Πωλείται το Ελληνικό και στο πακέτο εκεί που πρόκειται να δώσουν στον αγοραστή, πρόκειται βεβαίως να του χορηγήσουν και άδεια καζίνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όταν λέω αυτό γίνεται σύντομα, θα γίνει σύντομα, να σας πω μόνο ότι μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις οι επενδυτές. Θα πρέπει να καταθέσουν, άρα ανοίγει γρήγορα. Και βεβαίως, μη σας φανεί περίεργο, το πρώτο έργο που θα κατασκευαστεί για να φέρνει εισόδημα θα είναι το καζίνο. Καταλαβαίνετε τότε λοιπόν ότι εμείς δυστυχώς οι άνθρωποι εδώ που ζούμε στο Λουτράκι και παρακολουθούμε τις αψιμαχίες τόσο από τη μεριά του καζίνου όσο και από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, όλα αυτά θα φαντάζουν μαύρα, θα φαντάζουν ότι είναι ξεπερασμένα πλέον. Μας ξεπερνάει ο καιρός, μας ξεπερνάει τα γεγονότα. Γιατί καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, όταν ξεκινήσει το καζίνο εκεί στο Ελληνικό, που θα γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση από ό,τι γράφτηκε, πλέον το καζίνο Λουτρακίου θα μαραζώσει τελείως. Θα μαραζώσει. Και δεν ξέρω, μήπως, λέω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνω, μήπως η μη λύση που δίνεται από τη μεριά των καζινιέριδων. Έτσι να τους πούμε, καζίνο, είναι καζινιέριδες. Η μη λύση που δίνεται και η κολυσιεργία όλα, για όλα εκεί τα θέματα,
Έχει να κάνει με μια πληροφορία που έχουν, αφού δεν μπορούν να ανατρέψουν αυτά που παίρνει, τα μέτρα που παίρνει το κράτος προκειμένου να εκποιήσει την υπερουσία του ελληνικού λαού. Έτσι. Για σκεφτείτε το λίγο. Λέω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνω. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι το Λουτράκι, το καζίνο του Λουτρακίου θα ερημώσει. Λυπάμαι που το λέω, αυτές είναι οι ενδείξεις, αυτά διαβάζουμε, αυτά κατανοούμε. Και εμείς, δυστυχώς, το έχουμε προαναγγείλει εδώ και 1,5 χρόνο, Γιάννη, περίπου, αν το θυμάσαι. 1,5-2 χρόνια περίπου, δεν έχω την λιγορολογία. Καλό θα ήταν να ψάχναμε, να βρίσκαμε και να το δείχναμε τότε, να δείχναμε τότε πότε τα λέγαμε. Δυστυχώς, λυπάμαι, αλλά δικαιωνόμαστε. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί το Λουτράκι, που με τόσο κόπο πήρε το καζίνο, έτσι, πήρε την άδεια του καζίνο επί Δημαρχίας Γιωτάκη, ανέγερση έγινε επί Δημαρχίας Παύλου και έδωσε πάρα πολλά χρήματα στην τοπική κοινωνία, βλέπουμε να μαραζώνει και να οδηγείται στον αφανισμό. Και δυστυχώς όλοι αυτοί που το έφεραν εδώ με τις πράξεις τους, με τις μη ενεργές τους ή και με τις πρακτικές τους, δυστυχώς έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν ονοματεπώνυμο. Τι να το κάνουμε όμως, οι δημοτικοί άρχοντες ή οι δημοτικοί μη άρχοντες, γιατί όπως έχουμε δημοτικούς άρχοντες, έχουμε και δημοτικούς μη άρχοντες, οι οποίοι όμως έχουν την εξουσία με τις παραλήψεις τους, με τις καθυστερήσεις τους, με τα όλα τους, οδηγούν πολλές φορές τον τόπο σε μαρασμό. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, μπορεί ο κύριος λογοθέτης, ας πούμε, λέμε εμείς, ένας ο οποίος ευθύνεται για πολλά πράγματα στο Λουτράκι και για το καζίνο, κατά τη γνώμη μας, αφού δεν έκανε κάτι, τα θεωρούσε τα πράγματα ότι μόνο σε κόντρα μπορεί, μόνο μέσα από κόντρα μπορούν να βελτιωθούν. Ο κύριος λογοθέτης σε λίγους μήνες θα είναι παρελθόν. Όλα αυτό δείχνουν. Όλα αυτό δείχνουν. Αλλά το κακό θα έχει γίνει, Γιάννη. Συνεχίζεις, Γιάννη μου. Ενώ Δημήτρη, μην ξεχνάς και την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει εδώ πέρα ο κύριος Παύλου σε εσένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μετατροπή της εταιρείας ανώνυμη σε ΑΕ, που είχε πει ο κύριος Παύλου, θυμάμαι καλά, γιατί εγώ έκανα και το ρεπορτάζ, το επιμελήθηκα, ότι ο κύριος Λογοθέτης αποφασίζει μόνος του, χωρίς δεν ενημερώνει κανέναν. Αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Παύλου, το λέει και ο κύριος Γκιόνης. Όλοι το λένε. Όλοι. Θεωρεί δική του υπόθεση. Δική του υπόθεση. Βάζει στεγανά ο κύριος λογοθέτης στους άλλους προκειμένου να χειριστεί όπως πιστεύει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα του καζίνο. Όμως δυστυχώς, όπως είπα, ο κύριος λογοθέτης διέγραψε μια πορεία, όλοι την ξέρουμε, όλοι την κρίνουμε, όλοι μιλάνε για το μεγάλο του έργο στο Λουτράκι και σε λίγο θα είναι παρελθόν. Αλλά δυστυχώς θα αναδειχθεί και θα αποδειχθεί ότι ένας μόμιος ήταν και στο Λουτράκι. Ένας μόμιος που έφερε την καταστροφή σε όλα, δυστυχώς. Όμως θα φύγει. Αυτοί που τον άφησαν όμως έχουν και αυτή την ευθύνη να χειρίζεται έτσι τα πράγματα. Και τι μπορούσαν να κάνουν. Πολλά. Πολλά. Μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια. Να σηκωθούν και να φύγουν. Να μην πατάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να τον αφήνουν, μπας και καταλάβει, να τον ταρακουνήσουν. Μπας και καταλάβει ότι έτσι όπως δρά είναι κατά του Λουτρακίου. Κατά των πολιτών του Λουτρακίου. Δυστυχώς φάνηκε πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Όταν ανέλαβε, λέγαμε όλοι, ένας νέος άνθρωπος, μορφωμένος, θα φέρει κάτι νέο στο Λουτράκι. Δυστυχώς έφερε καταστροφή σε όλα. Δεν έχουμε κάτι πλέον να του προσάψουμε προσωπικό. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσε και βέβαια το μυαλό του τόσο ήταν, τόσο μπορούσε, τόσο έκανε. Δυστυχώς ευθύνονται όλοι οι οποίοι οδήγησαν και το βλέπουμε, οδήγησαν τον κύριο λογοθέτη στην εξουσία. Ας τον χαρούν και ας τον έχουν εκεί μετά από λίγο να περνάει στον δρόμο και να τον χαιρετούν και να τον καμαρώνουν. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λέω όμως, κακόμοιρο Λουτράκι, τι σου μελε να πάθεις. Το λέω και
και το υπογράφω. Και βεβαίως δεν μου κάνει και... δεν θέλω να γίνω αρεστός στον κύριο Λογοθέτη. Δεν θέλω. Ο κύριος Λογοθέτης ήταν μια πολύ χαμηλή προσωπικότητα για έναν τέτοιο Δήμο. Δεν του άξιζε. Δεν του άξιζε. Πάμε, Γιάννη, όμως. Και ένα λοιπόν, Δημήτρη, που η ευλογία λοιπόν βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα, η ευλογία του Χριστού, και αυτό φαίνεται μέσα από την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, στο Άγιο Όρος. Γιάννη, πλάκα. Το απόγευμα της Κυριακής. Γιάννη, πλάκα. Κάνεις, πάει να προσευχηθεί, να κάνει καμία εξομολόγηση τα αμαρτήματά του. Γιάννη μου, για θα σου το διαβάσω λοιπόν το ρεπορτάζ, λοιπόν, Δημήτρη. Στο Άγιο Όρος, για να πραγματοποιήσει ένα τάμα, θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο οποίο θα υποδεχθούν επίσημα αντιπρόσωποι όλων των μονών. Την επιθυμία του να βρεθεί στο περιβόλι της Παναγίας επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες, όταν ευρισκόμενος στη Βουλή συναντήθηκε με τον υποψήφιο κυβερνό του κόμματος για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γιάννη Ιωαννίδη, τακτικό επισκέπτη βέβαια του Αγίου Όρους, από τον οποίο ζήτησε να τακτοποιήσει τα διαδικαστικά της επίσκεψης, όπως και έγινε. Στην πρωθυπουργική λοιπόν ακολουθία, εκτός από τους κ. Ιωαννίδη Κασμίρογλου, θα συμμετέχουν κατά πληροφορίες στενοί του συνεργάτες του κ. Σαμαρά, που διατηρούν δεσμούς με την αγιορείτικη κοινότητα. Ενώ το πρωί της Κυριακής ο Πρωθυπουργός θα εκκλησιαστεί, θα μεταλάβει και θα παρακολουθήσει όλη τη θεία λειτουργία από τις 5 ώρα το πρωί, ενώ θα επισκεφθεί διαδοχικά τις μονές Ιβύρων και Σίμωνος Πέτρας. Μάλιστα. Σε αντίθεση βέβαια αυτή η σπέκουλα, σε αντίθεση βέβαια με τον Τσίπρα, ο οποίος λένε του προσάπτουν ότι είναι άθωρος. Τι να πούμε, βεβαίως, εκτός εάν ο κ. Σαμαράς πρέπει να κάνει κάτι γνώμη μου και άλλο ένα τάμα. Άλλο ένα τάμα να μην όταν θα είναι παρελθόν από την πολιτική σκηνή, έτσι εκτιμώ εγώ, σε λίγο θα τον απαλλάξουν από τα καθήκοντά του οι πολίτες δημοκρατικά, να μην ανοίξουν τίποτα φάκελοι, να μην ανοίξουν τίποτα άλλα, μην έχουμε τίποτα άλλα σε εξελίξεις, και ο άνθρωπος να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, όσο, και είναι πολλά αυτό, εν πλήρη υγεία και ευημερία. Έτσι, χωρίς να του συμβεί τίποτα, χωρίς να τρέξει τίποτα. Και όταν λέω να τρέξει τίποτα, χωρίς τίποτα δικαστήρια, χωρίς τίποτα, τίποτα, έτσι, για έσχατη προδοσία για την Ελλάδα, γιατί άμα τα ανοίξουμε όλα αυτά, κάτι βρίσκουμε και κάπου πατάμε. Λοιπόν, μια και είπες όμως, Γιάννη, για τον Πρωθυπουργό και έγινε στα πολιτικά θέματα, πρέπει να πούμε ότι έγινε μια συγκέντρωση εκεί, στο θέατρο Ακροπόλ, του ΣΥΡΙΖΑ. Επικεφαλής της προεκλογικής λοιπόν εξαρτίας του ΣΥΡΙΖΑ και στις αυτοδιοικητικές εκλογές θέτει αυτόν ο Αλέξης Τσίπρας, μιας εξαρτίας που ξεκινά τη Δευτέρα από το Θέατρο Ακροπόλ με το σύνθημα «Τρεις κάλπες, μια επιλογή να νικήσουμε». Στο πλαίσιο κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης με το ίδιο ομιλητή και έχοντας τον πρόλογο την υποψήφια Περιφερειακή Αττικής Ελένα Δούρου και τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων Γαβριήλ Σακελαρίδη. Μετά το αρχικό προβληματισμό, λέει το ρεπαρτάζ, για τις επιπτώσεις στην εικόνα και τη δυναμική του κόμματος εξαιτίας των εσωκομματικών και όχι μόνο τριβών για τις υποψηφιότητες Καρεφούρη, Καρυπίδη και Βουδούρη, στην Γκουμουδούρου λόγω της αναρχής αναταραχής και στη δεξιά πολυκατοικία, υπάρχει πλέον αισιοδοξία ότι οι υποψήφοι που στηρίζει, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Αθηναίων, που κλέβουν τις εντυπώσεις στην Κυριακή των Εκλογών, θα κλέψουν τις εντυπώσεις στην Κυριακή των Εκλογών και έχουν πολλές πιθανότητες να περάσουν στο δεύτερο γύρο. Αυτά λοιπόν έρχεται το ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πρέπει να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, στη Νέα Δημοκρατία η διχοτόμηση εκεί, αυτή που γίνεται, ειδικά στο Δήμο Αθηναίων, θα αφήσει πίσω της προεκλογικά, θα έχει πολλούς τραυματίες, έτσι, αφού ο Νικήτας ο Καγραμμάνης, επιμένει στην υποψηφιότητά του κόντρα στον Άρη τον Σπηλιωτόπουλο. Πώς θα τα καταφέρετε, κύριε Γιάννη, πώς θα τα μαζέψετε αυτά τα πράγματα, ενώ βεβαίως το ίδιο γίνεται και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκη Μακεδονίας με τον κύριο Τζιτζικώστα και με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Σκορποχώρητο. Κοίταξε, να σου κάτι, άμα... Σκορποχώρητο, δηλαδή, μεταξύ μας. Το πάτε για ολική εξόδωση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ο Δημήτρης Σαμαράς να βάλει κάτω τα πράγματα και να δει πιο σωστά τις επόμενες κινήσεις που θα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποψηφιότητες. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να κατεβαίνει και ο κ. Καγκλαμάνης
Και ο κύριος. Ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος. Όχι. Να διαγράψει. Να διαγράψει. Ποιο είναι το πρόγραμμα του ενός. Όχι, να διαγράψει. Κάτσε, όχι, κάτσε, όχι, κάτσε, όχι. Κάτσε, να διαγράψει τον Γραμμάνη. Ο Γραμμάνης τον είχε επισκεφτεί στο γραφείο του και του είπε ότι εγώ θέλω να κατέβω. Και μετά από δύο μέρες ανακοίνωσε ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Ο Τζιτζικώστας στην περιφέρεια ήταν πετυχημένος στην περιφέρεια. Ήταν και δεν εκλέχτηκε απευθείας από το λαό. Όλοι ξέρουμε την υπόθεση εκεί με τον πρώην περιφερειακό και τον πάνω τον Ψωμιάλη. Όμως θεωρεί και διεμήνυσε σε όλους τους τόνους της Συγκρού ότι θέλω να είμαι να συνεχίσω το έργο μου. Βεβαίως η Συγκρού τον ήθελε για υποψήφιο δήμαρχο. Κάτι που δεν άρεσε, που δεν ήθελε ο κ. Τζικώστας. Όμως είναι δημοκρατία με μια απόφαση έτσι, θα έλεγα επικίνδυνη. Επικίνδυνη απόφαση, εξήγηλε, αφού στήριξε τον κύριο Ιωαννίδη, τον πάλιο προπονητή του μπάσκετ, τον στήριξε για την περιφέρεια. Δεν ξέρω, θα δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως μου φαίνεται, Γιάννη, δυσκολεύουν τα πράγματα, που ενώ μπορούσαν να ήταν εύκολα για την Δημοκρατία, δεν ξέρω τι τους πιάνει σε αυτό το ρημαδο κόμμα που έχετε και τα κάνουν δύσκολα. Δεν ξέρω. Δύσκολα και στις δύο περιπτώσεις. Ενώ όπως είδες εχθές σε όλα τα ρεπορτάζ, είδε μάλιστα στήριξε τον κύριο Καμίνη τελικά. Και βέβαια τον κύριο Καμίνη πρέπει να στηρίξει και το Πασόκ. Και το Πασόκ. Δεν ξέρω, όπως το Πασόκ θα στηρίξει τον κύριο Μπουτάρη. Βέβαια για την Θεσσαλονίκη εχθές ο υπουργός, ποιος υπουργός ανακοίνωσε, Γιάννη, το είδες, ο κύριος. Δεν το θυμάμαι το όνομα, τώρα το έχω γράψει. Πάντως ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος, θα το δούμε τώρα, θα είναι υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Πάντως, Δημήτρη, αν θα θέλεις να σου πω τη γνώμη, εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, έτσι, ναι, θα κατεβάσει την τελευταία στιγμή τον κατάλληλο άνθρωπο. Ωραία, γιατί μπορεί να μην είναι ούτε ο κ. Κακλαμάνης ούτε ο κ. Πιλιοτόπουλος. Όχι, όχι, ο κ. Πιλιοτόπουλος, πρόσεχε, ο κ. Πιλιοτόπουλος, να λέμε πράγματα ή εφικτά. Ο κ. Πιλιοτόπουλος πήρε το OK από τη Νέα Δημοκρατία, πήρε το OK από τη Νέα Δημοκρατία και βγήκε και είπε: εγώ κατεβαίνω. Και το είπα ανοιχτά, το άφησε να έρθει ότι στηρίζεται και έτσι είναι, στηρίζεται. Όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα μεγάλα κανάλια, όλα τα πανελλαδικής αμφιβολίας κανάλια που είναι κοντά στην Αθήνα, κοντά στα κέντρα εξουσίας. Βέβαια λέμε, το είπα ανοιχτά, ότι έχει στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο Σαμαράς δεν είναι άνθρωπος τώρα που θα του πει «Ναι, παιδί μου, έτσι είναι». Μπορεί να το χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι. Του Κακλαμάνη. Του οποιοδήποτε Κακλαμάνη. Και να του πει «Κοίταξε να δεις». Ο Κακλαμάνης, Γιάννη, πρέπει να σου πω κάτι. Ότι ο Κακλαμάνης ήταν παλιός φίλος με τον Σαμαρά. Έτσι από την εποχή της πολιτικής άνοιξης που του θυμήθηκα. Λοιπόν, εγώ εκεί ήμουν, ναι. Αυτό κάνει η Γέννη. Και εγώ βέβαια εκεί ήμουν. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Άρα και λοιπόν δεν μπορεί να του αφήσει έτσι αχρέωτο του Σαμαρά. Ο κ. Κακλαμάνης είναι μια δυνατή προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν κερδίζει. Μάλλον δεν κερδίζει, για να είμαστε σωστοί. Μάλλον οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν κερδίζει. Αλλά έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να δώσει. Γίνονται αυτά τα κόμματα. Δίνουν καμία αντιπαροχούλα, αν θέλετε. Να μιλήσει με τον Κακλαμάνη και όχι να εξαντλήσει την κουβέντα σε μία ώρα και την άλλη μέρα να ανακοινώσει. Νομίζω ότι είναι πολιτικά λάθη και βεβαίως εμείς απλά τα αναδικήμουμε. Δεν κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για αυτά. Νατάσα όμως, εδώ φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο, γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα άλλο. Άντε. Και Γιάννη μου διευκολάζει. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγιώσει. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Με φόβους σε φτωνάκι, απαντεντή, κι έλα τι τα χάμες φυσάει. Πρωινή, η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία, πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα.
πρωινή. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Πρώτη επιλογή στα ηλεκτρικά σας. Τώρα και εντυχιζόμενες συσκευές. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Προσιτές τιμές. Προσφορές. Φιλική εξυπηρέτηση. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Αν προσαρμόζεις τον χώρο σου στις δικές σου απαιτήσεις, αν βρίσκεσαι σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, αν θέλεις να απολαμβάνεις την άνεση, την πολυτέλεια, το σύγχρονο design, αν μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, αν χαίρεσαι την καθημερινότητα στον χώρο σου, τότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Η απόφαση είναι Παγώνης. Εξιορροφή έπιπλα, υφάσματα, διακόσμηση. 58 χρόνια, Κλισθένους 58, στον πεζόδρομο του Κιάτου. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του. Έπιπλο Πετικίδης. Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίδης Έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλέσθητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-23239. Πετικίδης Έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Έργα υψηλής γαστρονομικής τέχνης. Ο τέλειος συνδυασμός γνώσης και παράδοσης, εμπειρίας και αγνών υλικών. Δοκιμάστε απολαυστικό μιλφέιγ, πολύτικο μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι και πατροπαράδοτους κουραμπιέδες. Γλυκά παραδοσιακής και γαλλικής σαχαροπλαστικής. Απαράμιλη ποιότητα, εξαιρετικές συνταγές επιτυχίας. Άρτιον. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και ΣΥΑ. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και ΣΥΑ. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 27420-23485. Μπισμπίκης ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για γιο ταχύ και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-21491 και κινητό 6944-86-2055. We'll be right back.
στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε ντονάκι, παπά μου φεντή, κι ένα πίταχα μας φυσάει. 9 παρά 22 λεπτά λοιπόν και συνεχίζουμε την εκπομπή μας 8 στον αέρα, ο Δημήτρης ο Προκούς με τον Γιάννη τον Μπλουζό. Καλημέρες, τις καλημέρες όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες σας, τους δέκτες τους. Να συνεχίσουμε λοιπόν, λέγαμε και μου διέφυγε το όνομα, δεν μπαίνουμε και σε κάποια ηλικία, του υποψηφίου πλέον για το Δήμο Θεσσαλονίκης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λοιπόν αναπληρωτής ΥΠΚΑ ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο οποίος έκανε την εξαγγελία της υποψηφιότητα του κόντρα στον Γιάννη τον Μπουτάρη για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκείνο που είναι το αξιοσημείωτο όμως και μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση και πρέπει να τα λέμε αυτά, ο άνθρωπος αμέσως δήλωσε ότι παραιτείται από το Υπουργείο, από Υπουργός Αναπληρωτής, παραιτείται από βουλευτής για να μπορέσει να διεκδικήσει καλύτερα τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάτι πρωτόγνωρο. Λίγοι το κάνουν αυτό, αφού προτιμάνε να έχουν, να παίζουν, να κάθονται σε δύο βάρκες. Οπότε και στην κυβέρνηση να μείνουν σε περίπτωση αποτυχίας, να μην ρισκάρουν. Ο Σταύρος Καλαφάτης όμως, ένας φρέσκος άνθρωπος, θα έλεγα, έδωσε το στίγμα του. Έδωσε το στίγμα του. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Όχι και στις δύο βάρκες να πατάνε, δηλαδή και να μην ρισκάρουν. Όποιος θέλει, όποιος πιστεύει στη δύναμή του, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει, όποιος πιστεύει ότι έχει δυνατότητα εκλογής, και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση του Γιάννη του Μπουτάρη, προχωράει δυναμικά. Και αυτό το δείχνει με τις πράξεις του, ότι μπορεί να αγωνιστεί και θέλει να διεκδικήσει σωστά και αν θέλετε με αξιώσεις τον Δήμο, το Δήμο, και εδώ μιλάμε για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, με μια είδηση που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η ακύρωση λύτου μνημονίου θα είναι η πρώτη πράξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Συστράτευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Τη συστράτευση λοιπόν όλων των παραγωγικών δυνάμεων στον κοινό αγώνα για την ανάπτυξη και την ασυγκρότηση, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα, το ίδιο το μνημόνιο απέδειξε ότι η συνολική καθάρι στην αγορά εργασίας δεν βελτίωσε ούτε την ποιότητα ούτε την ποσότητα της παραγωγής, αλλά ούτε και την κερδοφορία των παραγωγικών μονάδων. Και εδώ έχω να πω, Δημήτρη, πριν περίπου από 2,5 μήνες, ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θα κάνουμε μια μονομερής καταγγελία. Σωστά. Και τώρα τι λέει? Ότι θα κάνουμε ολική καταγγελία. Γιατί ο καιρός περνάει και βλέπει ότι τα πράγματα αλλάζουν καθημερινά. Βλέπει λοιπόν, αν και το έλεγε αυτό, έλεγε μονομερής, έλεγε δεν ήταν πλήρης. Με πλήρη καθαρότητα η σκέψη του, όμως τώρα, παραμονές των εκλογών, μπήκαμε ήδη σε προεκλογική περίοδο, ότι ο κ. Τσίπρας θα διευκρινίζει και καλά κάνει. Το μνημόνιο, είπε λοιπόν, τι λέει για το μνημόνιο, Γιάννη? Ότι η ακύρωση του μνημονίου θα είναι η πρώτη. Ακύρωση του μνημονίου θα είναι η πρώτη του πράξη. Για να δούμε τι θα γίνει, εάν ο κόσμος θα του δώσει τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Θα του δώσει, γιατί αυτά που λέει είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και αν θέλετε την άποψή μου, αυτά έχει ανάγκη να ακούσει ο κόσμος και αυτά έχει ανάγκη να δει η χώρα μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια από ζυγό. Πρέπει κάποτε να ελευθερωθούμε και για να ελευθερωθούμε πρέπει να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές, να υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις. Πολιτικές αποφάσεις. Μας μένει να δούμε πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, Γιάννη, πώς θα πάει στις δημοτικές εκλογές, γενικά σε αυτοδιοικητικές εκλογές και πώς θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως είπα. Εάν τον εμπιστευτεί η χώρα και βεβαίως του δώσει προβάδισμα στις ευρωεκλογές, Γιάννη, το σίγουρο είναι ότι αμέσως ο κ. Τσίπρας θα ζητήσει εκλογές και θα έχει δίκιο. Δημήτρη, όμως εδώ δεν γεννιούνται κάποια, αν θέλεις, ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας και στο Τέξας και κατά καιρού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγγελία και ακύρωση του μνημονίου, την ολική καταγγελία όπως εδώ λέει, γιατί από τη στιγμή που λες ότι θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη και παραγωγικότητα, πώς θα εμπιστευτούν οι ξένοι επενδυτές την Ελλάδα από τη στιγμή που μιλάς για ακύρωση του μνημονίου, ενώ οι περισσότεροι, αν θέλεις, επενδυτές του Ευρωπαϊκού Νότου, ωραία, όχι μας είμαστε στο μνημόνιο, έτσι, αλλά με μια χώρα η οποία δεν θα είναι αποσταθεροποιημένη. Δεν θα μπορεί, Δημήτρη, να γνωρίζεις και από... Για παίρνουμε, γιατί μου τα εμπερδεύεις λίγο. Θεωρείς, δηλαδή, ότι αν βγούμε από το μνημόνιο,
θα είμαστε αποσταθεροποιημένοι. Αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως, και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η γραμμή είναι των εντολεδόχων. Αυτή είναι η γραμμή των υπαλλήλων, θα έλεγα σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, αυτών που μας κυβερνάνε. Ο κόσμος αυτό λέει. Αυτό δείχνει ότι πρέπει επιτέλους να απαγκισταθούμε από τα μνημόνια. Το έλεγε ο Σαμαράς. Το έλεγε και ο Σαμαράς πριν γίνει πρωθυπουργός. Ότι τα μνημόνια δεν οδηγούν πουθενά. Δεν είναι λύση τα μνημόνια. Και έλεγε τότε, όπως θυμάσαι, Γιάννη, δεν πρόκειται να μπω στο ίδιο κάδρο, δεν με βάζουν εμένα στο ίδιο κάδρο. Και τελικά έκανε αυτά που ο ίδιος έφτυνε. Αυτά που ο ίδιος έφτυνε τα έκανε πράξη. Πες μου όμως. Μήπως επειδή το όπως είπες και εσύ, δεν ήταν ξεκάθαρη σκέψη του και είδε τελικά ότι υπάρχει εθνική ανάγκη. Εθνική ανάγκη, μάλιστα. Ένας πολιτικός αστέρας, ένας πολιτικός πρώτου μεγέθους, θες να πεις ότι δεν έβλεπε. Γιατί δεν είπε αυτό που είπε ο Τσίπρας. Να πει ότι μάλιστα εμείς θα το καταργήσουμε μόνο μερός και όταν θα πει ολική κατάργηση. Είπε, πήγε από το βουνό. Από το βουνό το δεξιό, λέμε, πήγε το βουνό το αριστερό, πήγε στο δεξιό, στην άλλη όχθη, κατευθείαν, με τη μία. Με τη μία. Ενώ έλεγε, τα μνημόνια δεν είναι η λύση για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας με τα μνημόνια αυτά, τα επαχθή μνημόνια. Αυτό έλεγε. Και τελικά, μετά το ταξίδι του, αν θυμάσαι καλά, Γιάννη, και θέλουμε να βλέπουμε όπως είναι τα πράγματα μετά το ταξίδι του στις Βρυξέλλες και μετά που πήγε εκεί στο Ευρωπαϊκό του Κόμμα, στο αδερφό Ευρωπαϊκό Κόμμα, γύρισε με την ουρά στα σκέλια. Τι έγινε, ξαφνικά του ήρθε επιφύτηση? Όχι. Απλά τον μπλάκωσαν στα πολιτικά χαστούκια και του είπαν, αν θες να κυβερνήσεις η Ευρώπη, ο ευρωμονόδρομος είναι η μόνη λύση. Και προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, τα υπέγραψε όλα. Αυτά δεν έκανε ο Παπανδρέου. Γι' αυτό βλέπεις ότι ενώ προσπαθούν τώρα να δείξουν ότι είναι, ξέρεις, ότι δεν είναι κολλητή αυτοκόλλητα τα δύο κόμματα, στην ουσία συνεργάζονται. Συνεργάζονται άψογα. Δεν υπάρχει καμία. Παρότι ο Σαμαράς, πρέπει να το πούμε αυτό, παρότι ο Σαμαράς τους καπελώνει κανονικά. Και σύρει τον Βενιζέλο, τον σύρει εκεί που θέλει. Το ΣΥΡΙ εκεί που θέλει, γιατί ο Βενιζέλος δεν έχει δύναμη πλέον. Η δύναμή του εξαντλείται περίπου στο 4-5%. Άραγε λοιπόν, αν πέσει όμως ποσοστό, ικανό μέχρι τώρα, γιατί αν ο Βενιζέλος φύγει από τη συγκυβέρνηση, πάμε σε εκλογές αμέσως, έτσι, να μην γελιόμαστε, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Όμως επειδή το έχω πει πολλές φορές τη λέξη, κράταμε να σε ακρατώ, να μην πέσουμε αμέσως στον γκρεμό, την αναγκή φιλοτιμία. Και ακολουθεί τον Σαμαρά σαν πολιτικό σκυλάκι. Σαν πολιτικό σκυλάκι. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Αυτά βλέπει το Πασόκ. Αυτά βλέπουν οι Πασόκοι εδώ σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό το Πασόκ, προκειμένου να αντιστρέψει το κλίμα, βλέπεις και διαφοροποιείται. Διαφοροποιείται σε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Να πούμε τώρα από κάτι άλλο. Δημήτρη, κάτι τελευταίο να σου δω, αν δεν σου μιλήσω. Ο Σαμαράς κάποτε έλεγε στην πολιτική άνοιξη, μιλούσε για υπέρβαση. Νομίζω ότι την υπέρβαση πλέον δεν τη λέει, αλλά την πράττει. Μάλιστα. Προς τα όπιστα. Πίσω όλα τα χώρα. Έχεις δει ένα σύριαλ που παίζεται χρόνια ολόκληρα, όχι Κωνσταντίνο και Ελένη, στο άλλο που με το δήμαρχο, που κάνει το δήμαρχο. Που κάνει το δήμαρχο. Ο Χάρης Ρωμά, ναι, που έλεγε το σύνθημά μας, εμάς είναι. Πίσω ολοταχώς. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η τάξη και η ηθική. Τάξη και η ηθική. Ναι, μπράβο. Αυτά μας φάγανε στην Ελλάδα. Η τάξη και η ηθική και το πίσω ολοταχώς. Αυτή είναι η υπέρβαση έκανε ο Σαμαράς τελικά. Απεδείχθη. Πίσω ολοταχώς. Πίσω ολοταχώς. Και όχι τώρα την έκανε φραστικά μόνο, την υιοθέτησε και πολιτικά. Εκεί που έλεγε εναντίον του μνημονίου, εναντίον του, όταν έγινε η κυβέρνηση, πίσω ολοταχώς. Πίσω ολοταχώς. Αυτά έγινε, Γιάννη, λοιπόν, και πρέπει να πούμε τώρα, όχι να σου δώσω το λόγο για να βρω ένα άλλο θέμα. Ωραία. Ναι. Να συνεχίσουμε λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει, Δημήτρη, με τον αριθμό των ανέργων, οι οποίοι αυξήθηκαν στους 60%, ενώ αυξήθηκαν επίσης... Πώς το είπες, Γιάννη μου, να τα ακούω. Ξαναπες το Γιάννη μου. Θα σου πω τα στοιχεία. Ξαναπες το Γιάννη μου. Όχι. Θα σου πω τα στοιχεία. Το ξεκίνημα. Όχι. Το 60% των νέων είναι αυτή τη στιγμή. Είναι άνεργοι. Μάλιστα. Γιάννη, επιμένεις ότι ο Σαμαράς πάει προς ολοταχώς
ή πίσω όλο ταχώς που λέω εγώ. Για προχώρα, Γιάννη λοιπόν, μου. Τα στοιχεία, λοιπόν, για πες τα μου, έλεγες το στοματάκι τα σου, στοιχεία, λοιπόν, Αγιάννη μου. Τα στοιχεία, λοιπόν, Δημήτρη, αποδεικνύουν ότι μέχρι και το Δεκέμβριο η ενεργία ήταν στο 45%. Και πήγε 60%. Πήγε, πρόσκυμος, πήγε στο 60% με τους επιδοτούμενους. Ναι. Δηλαδή αυτοί που παίρνουν επίδομα ενεργείας. Ωραία. Ναι, επίδομα ενεργείας. Ενώ αυτό δεν οφείλεται, αν θέλεις, στην... στο γεγονός ότι φταίει, ας πούμε, η κρίση. Όχι, δεν φταίει η κρίση. Αυτό, ναι, δεν φταίει η κρίση που είναι αλλεργία 60% και 70%, δεν φταίει η κρίση. Ποιος φταίει, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Κανατάς, για προχώρα. Αυτό, σε αυτό, Δημήτρη, οφείλεται, όπως χαρακτηριστικά λένε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε ό,τι έχει να κάνει με τις απολύσεις τις οποίες επέβαλαν, αν θέλεις, με το έτσι και με τις μειώσεις, αλλά και με αυτά που τους παρήχε το κράτος να κάνουν οι επιχειρηματίες για να διώξουν αυτούς τους εργαζόμενους. Επικαιρογίες. Μα έτσι είναι η είδηση. Εγώ δεν το... λέω επικαιρογίες με αυτά που λες. Λες ότι η ανεργία, ότι η ανεργία, το λένε, βέβαια, ναι, το λένε. Η ανεργία, λέει, δεν οφείλεται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά οφείλεται στις απολύσεις. Αν πού ήθελες να οφείλεται η ανεργία, Γιάννη μου, πώς ένας γίνεται άνεργος, άμα χάσει τη δουλειά του, άμα τον απολύσουν. Βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα. Τι λένε λοιπόν, τι διαβάζεις εκεί. Των μη λοιπόν αποδοτικών επιχειρήσεων. Ρε, η απόλυση είναι απόλυση. Για τον ΑΒ λόγο, και όταν μια επιχείρηση, Γιάννη, δεν τραβάει, θα απολύσει υπαλλήλους. Δεν φταίει αυτό, δεν φταίει η κρίση. Δεν φταίει η κρίση. Μια επιχείρηση και το δημόσιο είναι, πρέπει να το δούμε ευρύτερα σε μια επιχείρηση. Όταν έχει μη παραγωγικούς υπαλλήλους, όταν έχει πλεονάζον προσωπικό και δημιουργείται η κρίση. Δεν διώχνει. Δεν είναι όμως ανεργία αυτό. Τι είναι? Ευτυχία. Ευτυχία. Δεν μου τα λες καλά. Τέλος πάντων, να προχωρήσω να δώσω ένα θέμα. Ακόμα το οποίο δείχνει βεβαίως τη διάσταση, αυτό που έλεγα, επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές βλέπουμε να διαχωρίζεται το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αλλιώς, αν δεν διαχωριστεί, το ΠΑΣΟΚ θα πάει 0,1%. Υποψήφιος λοιπόν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας. Την υποψηφιά του λοιπόν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Ανδρέας Κατσανιώτης. Σε μια εποχή που απαιτεί φρέσκες ιδέες και πολλή δουλειά και οι πολίτες προσδοκούν συγκεκριμένες λύσεις, καταθέτω την υποψηφιά μου για Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Με πλήρη επίγνωση ευθύνης αλλά και με πίστη στο στόχο μας, καλώ τους συμπολίτες μου να συμπαρατευτούμε όλοι μαζί για ανάπτυξη, επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας, καλύτερη ποιότητα ζωής, τονίζει ο κ. Κατσανιώτης στη δήλωσή του. Η Δυτική Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει το μέλλον που της αξίζει, προσθέτει. Μάλιστα. Ο κ. Κατσανιώτης λοιπόν κατεβαίνει στην περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ βεβαίως δεν ξέρουμε ακριβώς το ΠΑΣΟΚ εκεί τι θα αποφασίσει, αν θα στηρίξει πάλι τον νυν περιφερειάρχη, τον Αποστολό Κατσιφάρα. Αυτά, Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, με το πλήρες αδιέξοδο το οποίο υπήρξε μεταξύ της συνάντησης του κ. Γιάννη Στουνάρα, του Υπουργού Οικονομικών, με τους αγρότες. Και οι αγρότες λοιπόν προειδοποιούν πως θα κλείσουν ακόμα και τις εθνικές οδούς. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, όπως είπαμε και χθες, συνάντηση στη μία η ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Γιάννη Στουρένα, με αντιπροσωπεία αγροτών. Φαίνεται λοιπόν πως δεν βρέθηκε κάποια λύση παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, όπως έχω πει και εγώ πριν από ένα μήνα, ετοιμάζει επενδυτικά προγράμματα προκειμένου να επιχορηγήσει νέους αγρότες, αλλά και να δώσει, αν θέλετε, τις αποζημιώσεις του έργα. Κάτι το οποίο βέβαια βλέπω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και είδηση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Κόλλια, ο οποίος πιέζει να δοθούν οι αποζημιώσεις του 2009. Και παρά το γεγονός ότι θα δοθούν νέες χρηματοδοτήσεις στους αγρότες, οι αγρότες λοιπόν φαίνεται πως δεν κάνουν πίσω. Αντιδρούν όπως έχουν πει χαρακτηριστικά στα βιβλία εισόδων εξόδων, σε ό,τι έχει να κάνει με το αφορολόγητο. Και πλέον δεν υπάρχει κανένα κώδικα επικοινωνία, όπως λένε οι αγρότες. Για να κάνουν και αυτοί πίσω και έτσι ώστε να βρεθεί και μια λύση. Παρά το γεγονός όμως, εμένα μου έκανε εντύπωση, αν θέλετε, ότι εδώ στον μπλοκ Σταδιώδια, το οποίο είναι ένα ρεπορτάζ από το οποίο ήμουν εγώ παρόν, όλοι οι κτηνοτρόφοι, αν θέλεις, και αγρότες λέγανε, εγώ είμαι φίλος με τον Σαμαρά. Ναι, γι' αυτό είναι φίλος με τον Σαμαρά. Και τι είπανε, είδα εκεί έναν μουστακαλί από την, ένα ψηλό εκεί από τη Μάνη. Πώς του λέει, παίρνει υγεία, βοήθεια. Για πώς λέει,
Έλεγε και ένα, υπήρχε και ένα σλόγγαν, δεν θυμάμαι, αν σ' αρέσει ξαναπαίρνω από τη Μάνη, κάτι τέτοιο. Για παίρνω από τη Μάνη, μάλιστα. Παρμαντώνη, για παίρνω από εκεί λίγο, σε περιμένει ο Μουστακαλής. Σε περιμένουν οι Μουστακαλίδες εκεί, αυτή η περήφανη Μάνη, η οποία πότε δεν πληρώθηκε. Σε περιμένει όμως και σου είπε, Αντώνη, κάποτε, το θυμάμαι το ρεπορτάζ σου, Γιάννη, του είπε Αντώνη, κάποτε με έλεγε Αντώνη και σε έλεγα με το μικρό το όνομα, το θυμάμαι του ανθρώπου, και είναι Νίκος και συναντιόμαστε και τα λέγαμε. Τώρα όμως θα ψάχνεις να βρεις τον Νίκο, πρόεδρε, θα ψάχνεις να βρεις τον Νίκο. Ενώ θέλω να πάω σε μια είδηση που μου ήρθε τώρα ακριβώς. Τώρα ακριβώς αναρτήθηκε στις 8 και 8 λεπτά. Και τώρα βεβαίως ανέβηκε. Για να δούμε λοιπόν την είδηση. Νέα φοροκλοπή. Διπλός φόρος για μισθωτούς και συνταξιούχους με ακίνητα. Πάρτο Γιάννη. Από μένα με πολύ love, μια και είναι η γιορτή σου σήμερα. 55% προκαταβολή φόρου θα ζητήσει η εφορία από μισθωτούς και συνταξιούχους. Βαράτε βιολιτζίδες. Σχεδόν διπλό φόρο θα αναγκαστούν να πληρώσουν όσοι έχουν εισόδημα από κάποιο ακίνητο. Η μεγάλη παγίδα με τα επιπλέον εισοδήματα και πώς εκτινάσεται ο φόρος. Έστω και ένα ευρώ είναι αρκετό να φέρει διπλασιασμό του φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους. Πώς? Για τα εισοδήματα από ενίκια και ελεύθερα επαγγέλματα προβλέπεται και προκαταβολή φόρου. 55%. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Αφού έχουν πλεόνασμα. Γιατί πατάνε έτσι το λαιμό τον Έλληνα? Με ποια λογική? Γιατί πατάνε έτσι τον Έλληνα στο λαιμό? Κάπως έτσι, για τα εισοδήματα λοιπόν από ενίκια και ελεύθερα επαγγέλματα προβλέπεται και προκαταβολή φόρο, όπως είπα, 55%. Κάπως έτσι, όποιος μισθωτός ή όποιος συνταξιούχος έχει έστω και ένα ελάχιστο εισόδημα από κάποιο ενίκιο, θα κληθεί να πληρώσει προκαταβολή φόρου στο 55%. Ακόμη χειρότερα, η προκαταβολή δεν αφορά στο επιπλέον εισόδημα μόνο, αλλά στο σύνολο του εισοδήματος. Δηλαδή, αν έχεις, να το κάνουμε πιο λιανά, να το καταλάβει και ο Γιάννης μου, που δεν θέλει να καταλαβαίνει μερικά πράγματα. Έχεις εισόδημα 15.000 ευρώ το χρόνο, 12.000 ευρώ το χρόνο και είσαι υπάλληλος κάπου. Έχεις νοικιάσει όμως ένα σπιτάκι του πατέρα σου στο χωριό, το οποίο εισπράττεις 200 ευρώ το μήνα, 2.400 το χρόνο. Τότε θα κληθείς, ο φόρος που θα πληρώσεις θα είναι 50, η προκαταβολή φόρου θα είναι 55% για όλο σου το εισόδημα. Η προκαταβολή, εκτός από το φόρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι γίνεται? Πού μας πάνε? Πού μας πάνε? Ποιο οδηγούν τον κόσμο? Αυτά, Γιάννη μου, όμως. Αλλά να δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, για παράδειγμα, σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, προκύπτει φόρος 2.300. Έχει υπολογιστεί εκτός φόρου 2.100 ευρώ. Επίσης έχει εισόδημα από ακίνητα που ανέρχονται σε 12.000 ευρώ ετησίως. Ο φόρος για τα ακίνητα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. Στο συνολικό φόρο 2.300-1.200 των 3.500 ευρώ θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου που ανέρχεται στο 55%. Δηλαδή ο φορολογούμενος θα πληρώσει το ποσό των 5.425 ευρώ στην εφορία. Τι γίνεται, πού φτάνουμε, πού πάμε? Δυστυχώς κάθε μέρα, γι' αυτό λέμε το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα και μετά θέλουμε το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε και στην τριτοκοσμική χώρα. Κάθε μέρα από τις ανάγκες που έχει το κράτος εφευρίσκει νέους τρόπους για να παίρνει αίμα από τον Έλληνα, να παίρνει αίμα, έτσι, για να μπορέσει να ζήσει, όχι το κράτος, να μπορέσει να ζουν και να εισοδεύουν και να κερδίζουν τα ξένα, οι εταίροι μας, τα ξένα φάν, οι ξένες τράπεζες, όλοι όσοι απομυζούν τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη, ο οποίος έχει φτάσει, όπως είπαμε, έχουμε επιτονίσει πολλές φορές, στην πλήρη εξαθλίωση. Γιάννη. Να συνεχίσουμε λοιπόν, Δημήτρη, με μια είδηση. Καθώς σήμερα αναμένεται η καταβολή επιδόματος του πετρελαίου. Πες κανένα καλό. Πες κανένα καλό, όχι πες. Όχι, ναι. Λοιπόν, να, σήμερα, λοιπόν, να χαμογελάσει λίγο το χιλάκι του Έλληνα. Σωστά. Αυτό λοιπόν, Δημήτρη, φαίνεται πως η κυβέρνηση θέλει να χαμογελάσει
τα χαμογελά στο χιλάκι του Ελληνοπολίτη, καθώς σήμερα αναμένεται λοιπόν η καταβολή επιδόματος του πετρελαίου. Κάτι το οποίο βέβαια έχει καθυστερήσει, καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις δεν μας επέτρεπαν στο να δώσει η κυβέρνηση αυτά τα χρήματα, αλλά πλέον ξεπαγώνει το θέμα της καταβολής του επιδόματος του πετρελαίου και πλέον θα δοθούν στους δικαιούχους το ποσό που τους αναλογεί, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει από την τσέπη τους και κοιτάνε τώρα πώς θα πάρουν το επίδομα αυτό για να μπορούν να ξεχρεώσουν το πετρέλαιο που έχουν βάλει στους πολιτές από εκεί που το έχουν προμηθευτεί. Σημαντική πάντως η πρωτοβουλία αυτή. Άρα λοιπόν καλούμε και εμείς μάλιστα από την εκπομπή μας τους τηλεθεατές, τους πολίτες εδώ της Κορινθίας, της Αργολίδας, στη Γραβιά, από εκεί μας παρακολουθούν, να πάτε λοιπόν σήμερα, αρχίζει η καταβολή του επιδόματος του πετρελαίου, να πάτε να πάρετε αυτά που δικαιούστε, όποιοι τα δικαιούστε, και από εκεί πέρα, σε καλή μεριά. Και σε καλή μεριά και να ζήσετε, να πληρώνετε, γιατί μας στέλνουν τους Έλληνες να ζούμε για να πληρώνουμε. Έτσι, από όσους μπορούν να εισπράξουν θα το κάνουν με το χειρότερο τρόπο. Ενώ πρέπει να πούμε ένα θέμα τώρα που μας έχει κάνει εντύπωση. Όχι μας έχει κάνει εντύπωση, είναι απόρρια της κρίσης. Όπως ξέρουμε η οικοδομή έχει τελειώσει. Η οικοδομή έχει πεθάνει. Δεν βλέπεις πουθενά γιαπή. Και επειδή είναι πάνω από 40 επαγγέλματα τα οποία τροφοδοτούνται από την οικοδομή, όλοι αυτοί είναι σε κατάσταση απελπισίας, αυτός ο κόσμος. Όλος ο κόσμος εδώ. Βλέπουμε επιχειρήσεις κρατές που έχουν να κάνει με μετά, με λατομία, με οικοδομικά υλικά, με ξυλουργία. Όλοι έχουν βγει στην ανεργία. Όλοι έχουν διαλύσει. Έτσι λοιπόν, γιατί έγινε αυτό? Γιατί το απίστευτο νούμερο των 270.000 έφτασαν τα απόλυτα ακίνητα στη χώρα. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές ακόμη και στα λεγόμενα ακριβά προάστια της Αθήνας έχουν πέσει ακόμη και στο μισό σε σχέση με τις αντικειμενικές. Δεν υπάρχει κατανάλωση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εκείνο που κάνει πλέον εντύπωση ότι όταν βγαίνουν στον πληθυσμό από τράπεζες, από ό,τι βγαίνουν στον πληθυσμό σπίτια και επιχειρήσεις, πλέον ούτε τα λεγόμενα κοράκια δεν πάνε να τα χτυπήσουν. Γιατί στέρεψαν και αυτοί από ρευστό. Και βλέπεις ακίνητα εδώ έχω, το ξέρω εδώ στην Κορινθία, φιλέτα ακίνητα που άλλη φορά η αξία τους πουλιόντουσαν πάνω από 200.000 να πουλιώνται κάτω από 80 και 70 χιλιάδες. Δεν αγοράζει κανείς, δεν γίνεται συμβόλαιο κανείς. Αν κάνεις ένα ρεπορτάζ Γιάννη, και θα ήθελα να το κάνεις αυτό σε συμβολογράφους, να δεις τι γίνεται. Πώς περνάει και αυτός ο κλάδος, οι συμβολογράφοι, οι οποίοι δεν βλέπουν συμβόλαιο. Δεν γίνεται συμβόλαιο. Να δεις λοιπόν πού έχει φτάσει η κρίση των Έλληνα. Ένα επάγγελμα άλλοτε που ανθούσε αυτό της οικοδομής, ένας κλάδος που ανθούσε αυτό της οικοδομής, τώρα πώς έχει μαραζώσει και πώς εξελίσσονται όλοι αυτοί οι δουλειές τους, οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν με τις οικοδομές. Αλλά και όπως είπα και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, όπως ανέφερα ακόμα και στους συμβολογράφους, που κάποτε ήταν μια τάξη ανωτέρου οικονομικού επίπεδου. Αλλά τώρα συμβόλαιο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με αυτά και με αυτά όμως, Νατάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Η ώρα είναι 9 και σε λίγο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε εδώ στα δικά μας με τα κρουαζερόπλια, με τη μάχη της κρουαζιέρας. Πάμε, Νατάσα, λοιπόν, στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κουπλάδες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες με φόβους σε ντονάκι απαμφεντή κι ένα πίταχα μας φυσάει. Πρωινή, η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία, πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή, με σεβασμό στον αναγνώστη. Πρώτη επιλογή στα ηλεκτρικά σας. Τώρα και εντυχιζόμενες συσκευές. Δήμος Λάσκας.
Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Προσιτές τιμές. Προσφορές. Φιλική εξυπηρέτηση. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Αν προσαρμόζεις τον χώρο σου στις δικές σου απαιτήσεις, αν βρίσκεσαι σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, αν θέλεις να απολαμβάνεις την άνεση, την πολυτέλεια, το σύγχρονο design, αν μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, αν χαίρεσαι την καθημερινότητα στον χώρο σου, τότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Η απόφαση είναι Παγόνης. Εξιορροφή έπιπλα, υφάσματα, διακόσμηση. 58 χρόνια, Κλισθένους 58, στον πεζόδρομο του Κιάτου. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του. Έπιπλο Πετικίδης. Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίδης Έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλέσθητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-23239. Πετικίδης Έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Έργα υψηλής γαστρονομικής τέχνης. Ο τέλειος συνδυασμός γνώσης και παράδοσης, εμπειρίας και αγνών υλικών. Δοκιμάστε απολαυστικό μιλφέιγ, πολύτικο μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, καταΐφι και πατροπαράδοτους κουραμπιέδες. Γλυκά παραδοσιακής και γαλλικής σαχαροπλαστικής. Απαράμιλη ποιότητα, εξαιρετικές συνταγές επιτυχίας. Άρτιον. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 27420-23485. Είναι που ονειρεύομαι σαν του Καραγιώζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Περνούσε τον Άγιο απ' αφεντή. Φιέλα την ταχά μας φυσάει. Η ώρα είναι 9 και 6 λεπτά και συνεχίζουμε εδώ την ενημέρωσή σας. Ο Δημήτρης ο προβλήσης με τον Γιάννη τον Μπρούτζο.
Χθες λοιπόν, αυτά που παρακολουθήσατε από τα δελτία ειδήσεων εδώ της Κορίθου των τηλεοπτικών σταθμών, θα έχετε πληροφορηθεί σίγουρα ότι έγινε μία σύσκεψη εδώ στο Λιμεναρχείο, λέω, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στην οποία παρέστησαν ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και ο πρόεδρος των Ελλήνων Εφιοπλιστών της Κρουαζιέρας, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Rhapsody Travel, κ. Ζωγραφάκης. Ήταν μια επίσκεψη εργασίας. Θα το πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Γύρω στις 11 η ώρα, γνωρίζαμε όλοι και είμαστε εκεί, είδαμε να επισκέπτεται το Λιμενικό Ταμείο ή πιο πάνω παράγοντες από ο πρόεδρος δηλαδή, των Ελλήνων Εφοπλιστών Κρουαζιέρας, όπως είπαμε, και ο Γενικός Διευθυντής της Rhapsody Travel, ο κ. Ζωγραφάκης. Πήγαν εκεί με σκοπό να ζητήσουν θέματα που είχαν να κάνουν με την έλευση των καροζοροπηλίων στην Κόρινθο. Παρέστη εκεί και πήγε να μπει στη σύσκεψη, να παραστεί στη σύσκεψη, παρέστη έξω από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, ήταν ο πρόεδρος του Πολιτηρίου, ο κ. Βασίλης Νανόπουλος, στον οποίο όμως του ζητήθηκε ευγενικά να μην παραστεί, γιατί η επίσκεψη αυτή είναι επίσκεψη εργασίας και δεν είχε κληθεί και ο Δήμαρχος. Δημήτρη, δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντική. Ναι. Ότι ο κύριος Νανόπουλος, αν θυμάσαι εδώ, είχε την πρόσκληση από τον πρόεδρο. Να με αφήνει να ρωτήσω. Να με αφήνει να ρωτήσω. Όμως, Γιάννη, ο κύριος Νανόπουλος είπε λοιπόν ότι στον κύριο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου ότι εγώ έχω προσκληθεί εδώ και έχω προσκληθεί από τους. Από τον πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών της Κρουαζιέρας, αλλά τον γενικό διευθυντή της Rhapsody Travel, τον κ. Ζωγραφάκη. Του αρνήθηκαν να παραστηθεί στη σύσκεψη με την αιτιολογία, όπως άρχινα λέω, αλλά με διακόψε ο Γιάννης, ότι δεν έχει κληθεί και ο Δήμαρχος. Και βεβαίως μετά, όταν αποχωρήσουν, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε συνάντηση έχει. Ο πρόεδρος, όπως έκανε και σχετικές δηλώσεις, είπε ότι βεβαίως. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα περιμένω όμως έξω, όπως και περίμενε. Βγήκαν από τη σύσκεψη οι άνθρωποι εκεί, οι προσκεκλημένοι των Αθηνών. Αυτοί που είχαν, όπως είπε ο πρόεδρος, αυτοί είχαν ζητήσει από το Λιμενικό Ταμείο να γίνει συνάντηση, βγήκαν έξω, επισκέφθηκαν, όπως έχουμε μάθει, τον Δήμαρχο, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο και μετά επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο Κορίνθου. Στο Επιμελητήριο Κορίνθου πρέπει να πούμε ότι τους περίμεναν σε μια κατάμεστη αίθουσα, τους περίμεναν διάφοροι παραγωγικοί φορείς της πόλης, θεσμικοί φορείς. Εκτός από το Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Εμπόρων Γιάννη, ο Σύλλογος Επιστημιστών, πάρα πολύ και αρκετός κόσμος, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν από πρώτο χέρι τι γίνεται με τις κρουαζιέρες, αν θέλουν να έρθουν, αν πρόκειται να έρθουν στην Κόρινθο. Εκεί λοιπόν έγινε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο των Εφοπλιστών, αλλά και τον κύριο Ζωγραφάκη. Ο κύριος Ζωγραφάκης στο τέλος της ομιλίας του δήλωσε ότι στην Κόρινθο ήρθαμε γιατί μας μήνες τώρα, πριν ακόμα γίνει έκθεση, είχε συναντηθεί μαζί μας ο κύριος Νανόπουλος και πρώτος αυτός μας ζήτησε να εντάξουμε, να αποτελέσει προορισμό της συγκεκριμένης εταιρείας, της Rhapsody, τα κρουαζερόπλια που περνάνε από το ημιστμό και να μένουν μάλιστα 14 ώρες την ημέρα. Συνέχισε ότι θα έρχονται δύο φορές την εβδομάδα. Πρώτη άποψη, φαίνεται, και το λέω αυτό από καθαρά δημοσιογραφική σκοπιά, φαίνεται ότι τελικά δικαιώθηκε ο κ. Νανόπουλος. Δικαιώθηκε ο κ. Νανόπουλος, ο οποίος πρέπει να πούμε από το Σεπτέμβριο στην έκθεση και εδώ έχουμε το έχουμε ξαναδείξει αυτό, το έχει δείξει ο κύριος Παραβαντικός όταν είχε έρθει εδώ, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε εδώ ένα του επιμελητηρίου, το επιχειρηματική επικοινωνία, το δελτίο που βγάζει, το ενημερωτικό φυλάδιο που βγάζει, που έλεγε λοιπόν ότι δύο κρουαζερόπλια την εβδομάδα στο λιμάνι της Κορίνθου από το Μάρτιο του 2014. Το φυλάδιο αυτό, το περιοδικό αυτό του μηδηρίου, πρέπει να πούμε ότι έχει ημερομηνία μήνα Νοέμβριο του 2013. Δηλαδή Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, τέσσερις μήνες πριν
Θεωρούμε ότι έγιναν επικοινωνιακά λάθη από την πλευρά του Δημάρχου. Και θα το εξηγήσουμε γιατί. Κύριος Δήμαρχος, ενώ βλέπουμε εδώ, πρέπει να δούμε εδώ, Νατάσα, σε παρακαλώ πολύ. Είχαν έρθει πάλι ο διευθυντής του Rhapsody Travel, με τον οποίο είχε συναντηθεί ο κύριος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, εδώ στη φωτογραφία, Νατάσα, αν θέλεις, κάντο. Έτσι, είχαν συναντηθεί. Και ο κύριος Πραγματικός, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όλοι μπορούν να καταλάβουν, αλλά εγώ δεν το ξέρω ειλικρινά. Είχε μιλήσει αρνητικά, λιδωρώντας, αν θέλετε, τον πρόεδρο και επιπλήττοντας με την καλή έννοια τον πρόεδρο του Μιλτηρίου. Του βάζει λίγο πάγο, πρέπει να το πούμε. Του έλεγε ότι υπάρχει, είναι ανέκδοτο ότι θα έρθουν καράβια στην κρουαζερόπλια στην πόλη. Του έλεγε ότι έφτασαν, του λέει, ότι είσαι επικίνδυνος για την πόλη. Έτσι. Ίσως αυτό απορρέει από το γεγονός ότι έχει ακουστεί, γιατί ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί επίσημα η υποψηφιότητα του κ. Νανόπουλου για υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Κορυνθίων. Κάτι που φαίνεται ενοχλούσε τον κύριο Πνευματικό. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο κύριος Νανόπουλος δικαιώθηκε σε όσα έλεγε. Δικαιώθηκε σε όλα. Ήρθαν οι άνθρωποι, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που αυτός έλεγε τόσο καιρό, τη Rhapsody Travel, και εχθές ο κύριος Ζωγραφάκης το είπε ανοιχτά και ευθαρσώς, λέγοντας επί λέξη, δεν κάνω σπέκουλα σε κανέναν, αλλά ο κύριος Νανόπουλος με τον κύριο Νανόπουλο έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές και με τον αντιπρόεδρο του Μελητηρίου, με σκοπό να δούμε τι θα γίνει ώστε να έρθουν τα καράβια, τα κρουαζερόπλια εδώ στην Κόρυφο. Δεν ξέρω ποιος, με ποια λογική ο Δήμαρχος Κορυνθίων ήταν τόσο σφοδρά αντίθετος, ενώ είχε δηλώσει ότι θα στηρίξει, το έχουμε πει αυτό και το έχει πει και εδώ στην εκπομπή μας, ότι θα στηρίξει όποια προσπάθεια γίνεται, τελικά στο τέλος έφτασε να λιδωρεί. Να λιδωρεί τον κύριο πρόεδρο του Μελητηρίου όταν λέγει τα καράβια, με λέξεις όπως είπα ότι ανέκδοτο είναι, δεν υπάρχει προορισμός, δεν υπάρχει σε κανένα site, κάτι που εχθές καταρρίφθηκε πανηγυρικά. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον και βεβαίως τώρα να δούμε πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα ο Δήμος. Γιατί σε ερώτηση εκεί παρισταμένων στο επιμελητήριο είπε ο κύριος Ζωγραφάκης ότι εμείς έχουμε πλέον ζητήσει από τον Δήμο, έχουμε ζητήσει από το Λιμενικό Ταμείο να μας διευκρινίσει μερικά ερωτήματα. Και τότε θα είμαστε σε θέση άμεσα να απαντήσουμε πότε θα αρχίσουν να έρχονται τα καράβια. Χθες το βράδυ, και εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ να το πούμε αυτό, χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε το δελτίο ειδήσεων του καναλιού του Σούπερ. Εκεί ήταν προσκεκλημένος ο κύριος Νανόπουλος και ο κύριος Πνευματικός. Η εικόνα του κύριου Πνευματικού, λυπάμαι που το λέω, δεν μας έχει συνηθίσει έτσι, ήταν κολλωμένος, στενοχωρημένος, δεν εμφανώς στενοχωρημένος. Δεν ξέρω γιατί. Αντί να πανηγυρίζουν όλοι, γιατί επιτέλους από όπου και αν έρχεται μια τέτοια βοήθεια, είναι νομίζω προς το καλό της πόλης, έδειξε κάπου ότι ζορίζεται. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, προεκλογική περίοδο, το καταλαβαίνουμε, αλλά Δήμαρχε, έχεις πολλά να υπερηφανευτείς για το έργο σου, τις δύο τετραετίες που έκανες, πολλά. Νομίζω ότι πρέπει τώρα, έχεις ένα μονόδρομο, έχεις μονόδρομο μπροστά σου. Ο μονόδρομος μπροστά σου είναι να δώσετε επιγόντως, αν θέλετε, λύσεις στα ζητήματα που σας έχουν δώσει μέχρι τη Δευτέρα, όπως έχει υποσχεθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Γιατί αλλιώς, Δήμαρχε, λυπάμαι που το λέω, θα έχεις αντιμέτωπους απέναντι πάρα πολλούς εδώ στην Κόρυφο. Πάρα πολλούς, και όχι μόνο επαγγελματίες, πάρα πολλούς, γιατί είναι γεγονός ότι η έλευση των κρουαζεροπλοίων θα αλλάξει την πόλη. Όταν έρχονται 1.800 άτομα
Τρίτη και Παρασκευή, Τρίτη και Παρασκευή θα αλλάξει. Και όπως είπε χθες ο πρόεδρος των εφοπλιστών και ο κύριος Ζωγραφάκης, βεβαίως θα πηγαίνουν και σε τοπικές εκδρομές, αλλά όταν κάθεται 14 ώρες στο καράβι εδώ, όπου και να πάνε, και σε κοντινούς προορισμούς να πάνε, γιατί κοντινούς προορισμούς να πάνε, οι μεγαλύτεροι θα είναι οι επίσκεποι στην Ακρόπολη, αλλά θα πουλάνε και άλλα πακέτα για Νεμαία, για Τρίκαλα. Καταλαβαίνετε τι ανάπτυξη θα έχουμε στην ευρύτερη Κορυνθία. Άρα και λοιπόν, Δήμαρχε, πρέπει αμέσως να δώσεις εντολή, γιατί εσύ δίνεις εντολή στον Λιμενικό Ταμείο, στον πρόεδρό του, να ενεργήσει τάχιστα ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος. Βέβαια, ακούσαμε ότι ένα θέμα που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με τον ντόκο, στο οποίο το ρορό το συγκεκριμένο, το οποίο συνδέει την Ελλάδα, την Κόρυνθο με την Ιταλία, έρχεται λέει και κάθεται πολλές μέρες στον τόκο. Πρέπει να βρεθεί λύση. Η Τρίτη και η Παρασκευή το λιμάνι πρέπει να είναι ελεύθερο. Ό,τι και να γίνει, πάση θυσία, το λιμάνι πρέπει να είναι ελεύθερο. Δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Γιατί εάν πάει χαμένη, αγαπητέ Δήμαρχε, θα το χρεωθείς. Και ειλικρινά πιστεύουμε ότι έχεις κάνει έργο. Και με αυτό το έργο θα κρυθείς. Όμως, δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν γίνεται. Δεν έχει σημασία ποιος θα έκανε, το έκανε ποιος άνθρωπος. Και χθες έκανες και ένα λάθος, αν μου επιτρέπεις. Θα το πω εγώ. Χθες έδωσες εσύ πάσα. Και εσύ έβαλες ισότιμα τον κύριο Ανακούλου. Ο κύριος Ανακούλος ακόμα είναι πρόεδρος του Μεγκυρίου. Εσύ τον αντιμετώπισες σαν υποψήφιο δήμαρχο. Και του δώσες, εσύ του έδωσες πολλά παράσημα χθες. Δεν ξέρω, η συμβουλή σου κάνει Γιάννη όμως. Δημήτρη, έχω, ναι, έχω μηνύματα. Συγκεκριμένα έχω ένα μήνυμα το οποίο μου λέει, θέλω να μεταφέρετε μέσα από την εκπομπή σας. Έτσι είναι με τα γκούρια, άλλο τα τρώει και δροσίζει. Σε παρακαλώ, δεν θέλω τέτοια αυτά. Δεν θέλω τέτοιου παραγωγισμού. Δεν θέλω τέτοιου παραγωγισμού. Γιάννη, δεν θέλω τέτοιου παραγωγισμού. Ο καθένα έχει δικαίωμα στην άποψή του. Βεβαίω, όλοι έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να συγκλίνουν. Και εκεί ακριβώ πάει, τοποθετείται σήμερα και η εφημερίδα μα η πρωινή. Επιτέλου να τελειώνουμε τι καθαρίσει και τα εμπόδια. Μη φρενάρετε τα κρουαζερόπια. Μη φρενάρετε τα κρουαζερόπια. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Έχετε πάρα πολλά θέματα. Εάν ο κ. Ζωνόπουλος, ο Δήμαρχος, το ξέρει προφανώς καλύτερα από μένα, είναι υποψήφιος, έχετε πολλά θέματα να κοντράρετε και να κονταροχτυπηθείτε. Όμως, προς Θεού, αφήστε τα κρουαζερόπια έξω. Αφήστε την ανάπτυξη της πόλης έξω. Η ανάπτυξη της πόλης, μάλλον, πρέπει να γίνει. Και τα κρουαζερόπλια είναι μεγάλος πόλος, μεγάλος κολόνας ανάπτυξης της πόλης. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και όποιος προσπαθήσει να τα αφήσει έξω, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος τώρα, δεν νομίζω, αυτός θα τεθεί απέναντι από τον βοήθειο πολίτη, να το ξέρει καλά. Θεωρώ ότι ο Αλέκος ο Μονοτικός έχει και το μυαλό και τη σκέψη τη σωστή, ώστε από εδώ και πέρα τα θέματα να λυθούν. Και τα ρορό δεν είναι αυτά, Αλέκο Πνευματική, και θα συμφωνήσω μαζί σου με αυτά που έλεγες τότε και είχα συμφωνήσει μαζί σου ότι δεν μπορεί η πόλη να είναι όμοιρη των Ιταλικών, οι οποίοι δεν ερχόντουσαν μέσα στην Αποστόλου Παύλου και δημιουργούσαν τόσα προβλήματα. Θέλουμε ανάπτυξη και η ανάπτυξη μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Αλλά χάθηκε χρόνος, Δήμαρχε. Και δυστυχώς οι εξελίξεις όπως ήρθαν δεν σε δικαιώσαν. Δικαίωσαν τον κύριο Ανακούλου. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε κάπου εδώ και να δούμε ένα ρεπορτάζ, Νατάσα μου, με την επίσκεψη εκεί των κυρίων του Γενικού Διευθυντή της Ράψοδη, αλλά και του Προέδρου των Αγίων Εφοπλιστών Κουράς Γέρας, στο Επιμελητήριο Κόρυνθου. Πάμε να το δούμε.
μετά τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Κορινθίου με τον πρόεδρο του Αντώνη Παπά, τον πρόεδρο της Ένωσης των Εφοπλιστών του Κουραζιερόπλου Αντώνη Καλούδη και τον πράκτορα της Rhapsody Travel Ορδιζέα Ζωγραφάκη σε ό,τι έχει να κάνει με την έλευση του Κουραζιερόπλου στην Κόρινθο. Σειρά έχει το επιμελητήριο Κορινθίας με τον εμπνευστή αυτής της αναπτυξιακής πρότασης για την Κορινθία και πρόεδρο του επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλη Νανόπουλο. Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι η παρουσία των εκπροσώπων αποδεικνύει το πραγματικό, το άμεσο και το ουσιαστικό ενδιαφέρον για την έλευση των κρουαζιερόπλων στο λιμάνι της Κορίνθου, ενώ ο κ. Καλούδης μίλησε για τις υποδομές που πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Τέλος, ο κ. Ζωγραφάκης εστιάστηκε στην πρωτοβουλία του κ. Νανόπουλου όταν ο ίδιος ο κ. Νανόπουλος πήγε και τον βρήκε στο Λουτράκι και του είπε: Ξέρω ποιος είσαι, ξέρω τι κάνεις, έλα να φέρουμε κρουαζιερόπλια στην Κόρινθο. Το επιμελητήριο Κορινθίας καλωσορίζει τον πρόεδρο της Ένωσης των Εφοπλιστών Κρουαζιέρας, τον κύριο Καλούδη, που είναι σήμερα μαζί μας, και τον πρόεδρο της Rhapsody Travel, τον κύριο Ζωγραφάκη, που εκπροσωπεί τις εταιρείες με τα κρουαζιερόπλια που επιθυμούν να έρθουν στην Κόρινθο, οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουν το πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επισκέπτες στην πόλη μας από τα κρουαζιερόπλια. Η παρουσία τους εδώ, για την οποία σας τους ευχαριστώ πολύ, αποδεικνύει το πραγματικό, το άμεσο και το ουσιαστικό ενδιαφέρον για την έλευση των κρουαζιερόπλων στο λιμάνι της Κορίνθου. Με ό,τι αυτό καλό συνεπάγεται για την μορφή, το χαρακτήρα και την οικονομία της πόλης μας. Έγινε μια συνάντηση το πρωί στο Λιμενικό Ταμείο, αλλά νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο ο κύριος Καλούδης και ο κύριος Ζωγραφάκης να σας πούν την εξέλιξη που είχαμε σήμερα εκεί και για τα επόμενα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε οι επιχειρήσεις της περιοχής και το επιμελητήριο στον σκοπό που έχει τεθεί και δεν είναι άλλος από την όσο δυνατόν πιο σύντομη έλευση των κρουαζιερόπλων στο λιμάνι της Κορίνθου. Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε και έχετε το λόγο. Πράγματι, είχαμε τη συνάντηση στο Λιμενικό Ταμείο, ο οποίος είναι ο φορέας αρμόδιος από πλευράς παρόχων και σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των αναγκαίων όργων και των υποδομών προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται κρουαζιερόπλια, όχι μόνο, αλλά και οι επιβάτες τουρίστες που μεταφέρονται με αυτά. Ο τόπος δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα, από ό,τι διαπιστώνουμε και ιστορικά αλλά και με τα δεδομένα, δεν έχει αναπτυχθεί κρουαζιέρα. Φάνηκε ότι έχει δουλέψει πολύ για το θέμα της έλευσης των κρουαζιερόπλων. Θεωρούμε ότι ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Και αυτό απεδείχθη όταν μετά στο επιμελητήριο ο κύριος Ζωγραφάκης είπε ότι αν ήρθαμε εδώ, ήρθαμε γιατί μας παρακίνησε, ήρθε και μας βρήκε και κουβεντιάσαμε με τον κύριο Νανόπουλο. Κύριε Παπά, νομίζω ότι ήταν λάθος. Όμως, με ειδοποιεί η Νατάσα ότι έχουμε τηλέφωνο στον αέρα. Νατάσα, ο κύριος Κορδώσης. Ο κύριος Κορδώσης, Νατάσα. Ναι. Ναι, κύριε Κορδώση, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Προδή. Αν θέλετε, Νατάσα, να ακούω λίγο καλύτερα. Κύριε Κορδώση, σας ακούω. Με ακούτε, κύριε Προδή. Σας ακούω καλά. Θεώρησα χρέος να κάνω μία παρέμβαση. Γιατί με πληροφόρησαν ότι συζητάτε για το θέμα των κρουαζιεροπλοίων. Νατάσα. Κύριε Προβή, καταρχήν θέλω να αρχίσω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Παπά γιατί μέχρι πρότινος στάση του πραγματικά θεωρώ ότι η δικιά του συμβολή είναι κέραια στην έλευση των κρουαζιεροπλοίων και ότι θα συνεχίσει να δείξει την απαραίτητη σοβαρότητα που συμφωνώ μαζί του για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Και θα πω το εξής, ότι χθες αναδείχθηκε η αξιοπιστία. Αναδείχθηκε η αξιοπιστία
ενός ανθρώπου, του κύριου Νανόπουλου, που πραγματικά έδειξε το ενδιαφέρον του με την πόλη, αποδείχθηκε περίτρανα χθες ότι τα καράβια έρχονται και ότι όλοι μαζί πλέον πλέουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα καλέσω και τον κύριο Δήμαρχο να δείξει την απαραίτητη σοβαρότητα, γιατί οι πρωτύτερες δηλώσεις του δυναμίτιζαν την υπόθεση προς την αρνητική της κατεύθυνση. Θεωρώ όμως ότι και ο κύριος πνευματικός πλέον δεν μπορεί και θα πλεύσει προς την ίδια κατεύθυνση για το κοινό καλό όλης της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης, αλλά και όλων των περιχώρων, κύριε Προβή, γιατί αυτό αφορά όλο το Δήμο Κορινθίων πλέον, από τον Άσο έως και τον Κόρφο. Γιατί αυτό μπορεί να εξαπλωθεί σε όλο τον παραλιακό Δήμο, το καλό των κουραζοπλοιών. Και όχι μόνο, εγώ θα έλεγα, κύριε Κορδώση, να σας διακόψω, και όχι μόνο, αυτό θα κάνει γενικότερο καλό στην Κορινθία. Γιατί από ό,τι ακούσατε, προορισμοί πλέον θα είναι και άλλες πόλεις της Κορινθίας, και το Λουτράκι και η Νεμαία και επάνω η ορεινή Κορινθία. Καταλαβαίνετε τι καλό έχει να δει ο τόπος μας γενικότερα. Συμφωνώ, κύριε Προβή, μαζί σας. Μίλησα πρωτίστως για το Δήμο μας, αλλά σαφέστατα το καλό είναι και για την Νεμαία και για το Λουτράκι και για το Ξυλόκαστρο και για το Κιάτο και για τη Στυμφαλία, για όλο το νομό, όπως πολύ πρέπει όλοι, κύριε Κορδώση, ανωτελία μια ανωτελία, πρέπει όλοι αυτοί οι Δήμοι να ενισχύσουν, να έχουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε να δεχθούν τους τουρίστες, τους ξένους, το συνάλλαγμα που λέγαμε παλιά, που θα κατακλείσει την Κορινθία. Βεβαίως, κύριε Προβή, πρέπει όλοι λοιπόν να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι κοινή η προσπάθεια, το τονίζω αυτό. Είναι κοινή η προσπάθεια όλων πλέον και δεν χρειάζεται κανενός είδους δυναμική προς αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί αυτό θα το χρεωθεί ο οποιοσδήποτε κινηθεί αντίθετα. Και είναι κρίμα. Επιτέλους, για μία φορά, ας συστρατευτούμε όλοι για το κοινό καλό όλων. Εγώ θα πω, κύριε Κορδώση, οι καιροί το απαιτούν. Εγώ θα πω, κύριε Κορδώση, ότι τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ενός τόπου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνονται, αν θέλετε, πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης. Όχι, κύριε Προβή, προς Θεού, όχι. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει, όχι από αυτή την υπόθεση, έχει καταλάβει ότι δεν χρειαζόμαστε αρνητικές μεθόδους. Πρέπει όλοι να συνδράμουμε για το κοινό καλό. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Ο κόσμος απαιτεί συνένεση. Ο κόσμος απαιτεί αξιοπιστία. Ο κόσμος απαιτεί σοβαρότητα από όλους εμάς, ας πούμε, τους αιρετούς. Και πρέπει να σταματήσουμε την οποιαδήποτε είδους άλλη κατεύθυνση. Ήθελα μόνο. Θα συμφωνήσω μαζί σας και σας ευχαριστώ που δίνετε το στίγμα σας. Και θα ήθελα πλέον και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου να βγει και να πει τι θα κάνουμε για αυτά τα θέματα. Για αυτά τα θέματα που, όπως ξέρουμε, όπως ακούσαμε χθες παραπολιτικά, γιατί δεν μπήκαμε μέσα, ακούσαμε ότι έχει τεθεί ένα θέμα με το ρορό που έρχεται εκεί την Τρίτη. Είναι ένα θέμα εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι... Πρέπει να λυθούν αυτά. Βεβαίως, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα λυθούν και θα τακτοποιηθούν. Ελπίζω και εγώ. Ο κύριος Παπάς το τόνισε με τις δηλώσεις του. Πλέον πιστεύω ότι όλοι θα συνενέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζω και εγώ. Κύριε Κορδώση, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι, κύριε Προβή. Τόνισα δύο κέραια σημεία, τη στάση του κυρίου Παπά. Μάλιστα. Και την αξιοπιστία, η οποία πλέον είναι το... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή, καλή σας μέρα. Όμως εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτού του ημίουρου. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγιώσι. Φίλους και εκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνους εντονάκι απ' αφεντή κι έλα τι τα χάμας φυσάει. Πρωινή,
η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία. Πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Πρώτη επιλογή στα ηλεκτρικά σας. Τώρα και εντυχιζόμενες συσκευές. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Προσιτές τιμές. Προσφορές. Φιλική εξυπηρέτηση. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Αν προσαρμόζεις τον χώρο σου στις δικές σου απαιτήσεις, αν βρίσκεσαι σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, αν θέλεις να απολαμβάνεις την άνεση, την πολυτέλεια, το σύγχρονο design, αν μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, αν χαίρεσαι την καθημερινότητα στον χώρο σου, τότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Η απόφαση είναι Παγόνης. Εξιορροφή έπιπλα, υφάσματα, διακόσμηση. 58 χρόνια, Κλισθένους 58, στον πεζόδρομο του Κιάτου. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του. Έπιπλο Πετικίδης. Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίδης Έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλέσθητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-23239. Πετικίδης Έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Έργα υψηλής γαστρονομικής τέχνης. Ο τέλειος συνδυασμός γνώσης και παράδοσης, εμπειρίας και αγνών υλικών. Δοκιμάστε απολαυστικό μιλφέιγ, πολύτικο μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι και πατροπαράδοτους κουραμπιέδες. Γλυκά παραδοσιακής και γαλλικής ζαχαροπλαστικής. Απαράμιλη ποιότητα, εξαιρετικές συνταγές επιτυχίας. Άρτιον. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Τεχνικό Γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό Γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 27420-23485. Μπισμπίκης Ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για γιοταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης Ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-21491 και κινητό
6944-86-2055. Μπισμπίκης ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για γιο ταχύ και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-021-490. Και κινητό 6944-86-2055. Πρώτη επιλογή στα ηλεκτρικά σας. Τώρα και εντυχιζόμενες συσκευές. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Προσιτές τιμές. Προσφορές. Φιλική εξυπηρέτηση. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Δήμος Λάσκας. Νέο κατάστημα. Γεωργίου Παπανδρέου 36. Κόρινθος. Όμορφα να σίγουνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σεντονάκι απ' αυθεντή κι άλλα τι τα χάμες φυσάει. Η ώρα είναι 10:20 λοιπόν και συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή. Δεν σας ανήγγειλα τον καλεσμένο γιατί μου ήρθε λίγο αργά. Μιλάμε για το γνωστό Σφεντονιάρη, το Λάκι, το Γιαννιδάκι, τον οποίο και καλημερίζω, θα, και λίγο θα είναι στο πλάνο. Λοιπόν, δεν ακούω, Νατάσα, το τηλέφωνο, μισό λεπτό, η Νατάσα, όλα τα κάνουμε όλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, με το Λάκι, το Γιαννιδάκι θα συζητήσουμε για τα θέματα τόσο της κουρασγέρας, όσο για ένα θέμα που έβγαλε χθες ο Λάκης στη σφεντόρα του για τους πεζοδρόμους της Κορίνθου. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως, όταν τον έχω στο πλάνο, ξεκινάμε να τάσσα σε λίγο. Πάμε, ναι. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα, Λάκη. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές, τους χιλιάδες τηλεθεατές του Action. Και θα πω για μία ακόμη φορά, επειδή είμαστε από τους παλέμαχους της δημοσιογραφίας, ότι μπράβο σου που αντέξεις αυτή την πρωινή εκπομπή. Μου δίνει κουράγιο, Λάκη. Πολλοί είχαν πει ότι εντάξει, θα κάνει κανένα δύο εβδομάδες, θα... Είναι ένα μεγάλο τόλμημα για τα δεδομένα της Κορινθιακής και Λάκη, Περιφερειακής. Ξέρεις, Λάκη, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ότι τελικά ήταν αμοιβό. Δεν ξέρω, δεν την έχω ψωνίσει. Αλλά όχι, νομίζω, δεν είναι θέμα ψώνιου. Νομίζω ότι προσπαθώ κάθε μέρα να δώσω κι εγώ έτσι και ο δικό μου στίγμα της ενημέρωσης στην Κορινθία. Και θα ξαναπώ για μία ακόμη φορά, μακάρι να ήταν όλα καλώς καμωμένα στον τόπο μας. Μακάρι να μην χρειαζόταν η δημοσιογραφία να μην επεμβαίνει και να θίγει τα κακό κείμενα. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι έχουν τα πράγματα και ο κόσμος χρειάζεται και την ενημέρωση και την παρέμβασή μας και την ανάδειξη και τις κόντρες με την εξουσία, το λέω για μία ακόμη φορά. Έτσι, εσύ τα έχεις σκεφτεί την Δευτέρα. Την ερχόμενη εβδομάδα έχω 5 δικαστήρια. Από κάθε μορφή εξουσία. Σου εύχομαι, Λάκη, να πας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν φοβάμαι, πάω με το κεφάλι ψηλά. Γιατί δεν είναι μηνύσεις και αγωγές γιατί έχουμε προσωπικές, οικοπαιδικές διαφορές, οικονομικές διαφορές. Είναι γιατί ασκώ κριτική, είναι γιατί αποκαλύπτω θέματα και κάποιοι δεν αντέχουν στην κριτική. Πάμε λοιπόν, Λάκη, να μου δώσεις το θέμα που έβγαλες πρώτα. Το θέμα είναι με τους ποδηλατόδρομους. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι επίκαιρο και έχει γίνει βεβαίως άλλος στην κορινθιακή κοινή γνώμη. Και θα έλεγα, Δημήτρη, ότι η Κορίνθη, γιατί έχω μιλήσει τις δύο τελευταίες μέρες που ανέδειξα και το θέμα, όπως μιλάω κάθε μέρα άλλωστε με δεκάδες, εκατοντάδες συμπολίτες μας, είναι και απογοητευμένοι και θυμωμένοι με τη Δημοτική Αρχή. Για ποιο λόγο? Όταν γίνεται ένα έργο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Λάκη μου, επιτρέπεις, γιατί έχω τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Βεβαίως, νομίζω ότι είναι ο Γιώργος ο Μαρίνης, είναι από το Λουτράκι. Ο Γιώργος ο Μαρίνης από το Λουτράκι, λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή.
βάλαμε στο πλάνο. Εμένα έβαλε στο Γιώργο το φίλο μου. Έτσι. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Δημήτρη. Να ακούω λίγο πιο πολύ Νατάσα. Καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Λάκη τον Γιαννιδάκη, έτοιμοι να σχολιάσουμε θέματα εδώ της επικαιρότητας, του νομού και της πόλης Κορίθου. Σε ακούω Γιώργο μου. Καταρχήν καλημερίζω τους δύο ογκόλυθους της δημοσιογραφίας Κόρινθο. Να είσαι καλά φίλε. Ο Λάκης είναι ογκόλυθος, εγώ δεν έχω γίνει ακόμα. Έτσι, μην το, εκτός αν το έλεγες αλλιώς, έχω και εγώ πάχει. Έτσι, εγώ θεωρώ ογκόλυθος στη δημοσιογραφία, όχι στο... Α, εντάξει, ευχαριστούμε. Τότε σε ευχαριστώ πολύ. Κοκκινίζω, αλλά δεν πειράζει. Δεν το βλέπω. Μπροστά στο Λάκη το Γιαννιδάκη έχει πολλά χρόνια. Να σε καλά, φίλε Γιώργο, παλέμαχε αγωνιστή για πολλά θέματα του τόπου και όχι μόνο. Λοιπόν, Γιώργο, Γιώργο. Θέλω να πάω το χρόνο σας, αλλά επειδή σε παρακολουθώ ανελιπώς και το γνωρίζεις αυτό, και θέλω να κάνω παρεμβάσεις όταν έχουν ουσία και πρέπει να πω δύο λόγια. Και ζητάω συγγνώμη από τον Λάκη που τον διέκοψα. Θέλω να πω το εξής. Προηγούμενα έγινε ένα σχόλιο πολύ εκτενές επάνω στο θέμα της κλουαζιέρας στην Κόρινθο. Θέλω να πω ότι θα πρέπει οι Κορίνθοι ταγοί να δούνε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι, μην την πατήσουν όπως την πάτησε το Λουτράκι με τη Μαρίνα. Κάποιοι τη θέλανε, κάποιοι δεν τη θέλανε και στο τέλος τη χάσαμε. Θέλω να συγχαρώ και το κανάλι σου που το αναδεικνύει το θέμα και να συγχαρώ και τον κύριο Νανόπουλο με τις προσπάθειες που έκανε, γιατί αναγνωρίζω, επειδή έχω συμμετάσχει πάρα πολλές φορές στο επιμελητήριο, την ενεργητικότητά του σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Βέβαια δεν θα εξαιρέσω και την... Σαν πρόεδρος του επιμελητήριου του Λιμενικού Ταμείου, καθώς... Ναι, επιμελητήριου. Λάθος. Ναι, και οπωσδήποτε και ο κύριος Πνευματικός έχει δείξει μια αυτοδιοικητική ικανότητα η οποία δεν τον βγάζει έξω από το παιχνίδι. Σωστό. Εκεί όμως θέλω να πω στους δύο αυτούς άνδρες, οι οποίοι τέλος πάντων κρατάνε την τύχη της Κορίνθου στα χέρια τους, ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση, αγάπη και ομόνια, ώστε αυτό το διαμάντι που τους έρχεται στα χέρια τους, γιατί έχω μια εμπειρία 17 ετών στην Κρήτη με την κρουαζιέρα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω κύριε Προβή και εσάς και τους Κορίνθιους και τον κύριο Νανόπουλο και τον Δήμαρχο, ότι τους έρχεται μια οικονομική ένεση στην πόλη της Κορίνθου που δεν τη φαντάζονται. Μην νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν και θα κυκλοφορήσουν στην πόλη δεν θα αφήσουν χρήματα. Θα αφήνουν τέτοια χρήματα που θα τρίβουν τα μάτια τους και δεν θα το πιστεύουν. Βέβαια, επειδή αναφερθήκατε και στην περιμετρική περιφερειακή, στα περιφερειακά ωφέλη του Δήμου, σας διαβεβαιώ ότι ναι, έτσι είναι, θα κερδίσουμε. Μα το είπαν χθες. Μα το είπαν χθες. Το είπατε και σήμερα και μπράβο, έτσι είναι, θα κερδίσει και η πόλη του Λουτρακίου και τα υπόλοιπα μέρη περιμετρικά της Κορίνθου, διότι ο επισκέπτης δεν κάθεται συνέχεια στην πόλη. Θα βγει, θα πει καφέ, θα κάνει ψώνια, θα πάει να δει και κάτι άλλο, θα φάει... 14 ώρες θα μείνουν. Κύριε Προβή, σας λέω, επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου, είχαμε 5 καράβια την εβδομάδα στον Άγιο Νικολάο. Περιμέναμε σαν τον Αιγαία να δούμε, σαν τον Θησέα να δούμε, τον Αιγαία μάλλον, να δούμε αν έρχεται το πλοίο του Θησέα για να ανοίξουμε τις πόρτες των επιχειρήσεών μας, για να εισπράξουμε κάποια έξτρα χρήματα, ένεση που θα πέσουμε στην αγορά. Θεωρείς Γιώργο, να σε διακόπτω, ναι. Θεωρείς ότι η ένεση που θα πέσει στην κορυφιακή αγορά, εμείς το πιστεύουμε αυτό, είναι αλλά τεράστια. Και εσύ που έχεις εμπειρία, θεωρείς θα είναι μεγάλη, είναι Γιώργο. Τεράστια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καταστήματα θα δουλέψουν. Δεν θα δουλέψουν μόνο οι καφετέριες, τα χρυσοχοεία. Θα δουλέψει και αυτός που θα πουλάει φυστή και άπικα και λουκούμια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν και αγοράζουν τοπικά προϊόντα να πάνε στην πατρίδα τους σαν αναμνηστικά. Όχι μόνο σουβενίρ που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας. Άρα λοιπόν, ας κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε, τους εκτιμώ και τους δύο. Εγώ τους εκτιμώ και τους δύο, το καθένα είναι από την πλευρά του. Παραδέχομαι αυτοδιοικητικά τον κύριο Δήμαρχο, παραδέχομαι τον κύριο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν ενεργητικός και έκανε πράγματα στο επιμελητήριο. Τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ πρόεδρος, είχα μια αγαστή συνεργασία και πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Γιώργο, η γνώμη σου είναι βαρύνουσα, αλλά θα μου επιτρέψεις κάπου εδώ να κλείσουμε την γραμμή, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να προτρέψω να μπουν στο παιχνίδι και η περιμετρική της πόλης,
για να βοηθήσουν αυτό το έργο, γιατί και εμείς θα κερδίσουμε. Θα πάρουμε και εμείς κανένα καραβάκι προς τα δω και θα το φιλοξενήσουμε. Ακούστε τι σας λέω. Το ευχόμαστε όλοι. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προβή. Γεια σου Λάκη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Επανερχόμαστε λοιπόν εδώ με τον Λάκη τον Γιαννιδάκη, τον γνωστό Σφοντονιάρη, όπως το λέω εγώ χαρακτηρολογώντας. Έχει χαρακτηριστεί Σφοντονιάρης. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Λάκη, έλεγες για τον Πρωθυπουργό. Έλεγα λοιπόν για το θέμα. Χρόνος, θα μας δοθεί χρόνος, δεν έχουμε περιορισμούς, ειδικά όταν έχω ανθρώπους σαν και σένα. Δεν το κλείνω εύκολα. Λοιπόν, πάμε. Για τους ποδηλατόδρομους, λοιπόν, έλεγα με ευκαιρία που ανέδειξα τις δύο τελευταίες μέρες το θέμα ότι είναι στον αέρα αυτό το έργο που στήχησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και οι Κορίνθοι πραγματικά με τους οποίους έχω επικοινωνία και μέσα από τα σχόλια, τα μηνύματα και την προσωπική επικοινωνία είναι και απογοητευμένοι και θυμωμένοι με τη δημοτική τους αρχή, γιατί δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζεις ένα τόσο μεγάλο έργο και να βγαίνει ότι είναι στον αέρα, γιατί δεν στέκεται ούτε από νόμους, δεν στέκεται ούτε από ουσία, ούτε από πρακτική. Είναι ένα θέμα μεγάλο, αλλά θέλω τεράστιο. Να σε ρωτήσω εγώ. Ναι. Πώς το, όχι το στοχοποιείς, πώς το αναδεικνύεις αυτό το θέμα, δηλαδή τι έχεις, τι θα λες. Θα σου πω, θα σου πω. Γιατί λες για νομιμότητα. Θα σου πω, θα σου θεωρείς πω. Δηλαδή ότι... Πριν δύο... Θεωρείς, ναι. Περίμενε. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι ο Δήμος δεν τήρησε την νομιμότητα. Όσον ναι. αφορά την πραγματοποίηση του έργου, όχι. Και θα είμαι σαφής. Θα είμαι σαφής. Όχι, θέλω να πω κάτι εδώ. Εγώ μιλάω ανοιχτά. Νομιμότητα πάντα. Δεν είναι μόνο. Σε ποιο εργολάβο θα τη δώσεις, με πόσο έκπτωση θα καλέσω, δώσεις. Εγώ θα καλέσω τώρα εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αν είναι εδώ να έχουμε τον Πάμπη τον Τικυλάκη. Βεβαίως. Τον αντιδήμαρχο των εθνικών έργων. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Αν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν μπορέσουμε να τον έχουμε, αν μας ακούει, είναι ευπρόσδεκτος. Γιατί εδώ δεν θέλουμε να συζητάμε ερήμη. Τη Δημοτική Αρχή. Όχι, βέβαια. Πρέπει, επιβάλλεται να έχουμε τη δική του άποψη, την οποία και η ιδεοντολογία προστάζει, αλλά και εγώ θέλω να ακούγεται η αντίθετη άποψη. Πάμε και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, εγώ πριν από λίγες μέρες είχα φιλοξενήσει έναν φίλο μου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, είναι από τη Βόρειο Ελλάδα, και κατεβαίνοντας στην Κόρινθο να πιούμε ένα καφεδάκι, όπως περπατάγαμε, είδε τους ποδηλατόδρομους και μου λέει: καλά, είσαστε με τα καλά σας. Αυτοί είναι ποδηλατόδρομοι, μου λέει. Του λέω: ναι. Γιατί πραγματικά δεν το είχα ψάξει κι εγώ περισσότερο το θέμα, δεν το είχα διερευνήσει. Πού έχει την εστίαση. Θα σου πω που εστιάζει. Είναι η μοναδική ποδηλατόδρομη στον κόσμο, μου λέει, που είναι δίπλα, που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο και είναι δίπλα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αυτό απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι σαφής ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, άρθρο 34, που λέει ότι σε απόσταση των 5 μέτρων δεν επιτρέπεται στους ποδηλατόδρομους να παρκάρουν αυτοκίνητα. Δηλαδή, Λάκη, και είναι σαφής, ο νομοθέτης το έχει προβλέψει. Παρκάρεις το αυτοκίνητό σου στην Εθνική Αντίσταση, να τη σκεφτούμε όπως ανεβαίνεις δεξιά, και ο συνοδηγός ανοίγει την πόρτα να κατέβει και έρχεται ένα ποδήλατο και του ρίχνει μία του ποδηλάτη και τον πετάει κάτω. Έχω σήμερα στη Σφεντόνα δύο φωτογραφίες που δείχνω το πρακτορείο της Βόχας, το πρακτορείο του Άργους που λέγαμε. Πήγαινε να δεις εκεί τι γίνεται. 200 άτομα να περιμένουν πάνω στο πεζοδρόμιο και τους ποδηλάτες να ξανακατεβαίνουν στον δρόμο για να περάσουν. Καλά, ο ποδηλατόδρομος διασφαλίζει ροή και είναι λωρίδα κυκλοφορίας. Πατήστε στο Google, το λέω και στους τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή, μπείτε στο διαδίκτυο στο Google και πατήστε ποδηλατόδρομοι στην Ευρώπη. Και θα δείτε λοιπόν ότι κανένας ποδηλατόδρομος δεν είναι δίπλα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δεν είναι δίπλα σε λεωφορεία, είναι ανεξάρτητες λωρίδες κυκλοφορίας. Και αν δεν θέλετε την Ευρώπη, πατήστε ποδηλατόδρομοι Καλαμάτας, ποδηλατόδρομοι Καρδίτσας, να δείτε πως φτιάχνουμε την ποδηλατόδρομη. Το ερώτημά μου, Λάκη, είναι το εδώ σύμφω. Λοιπόν δώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα έργο που είναι άχρηστο να χρησιμοποιηθεί και δεν είναι πάνω στα νομικά πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσει. Εμένα το ερώτημά μου, Λάκη, είναι το εξής. Ναι. Καλά. Οι ποδηλατόδρομοι στην Κόρυφο δεν κρύβονται. Είναι, τους βλέπουμε όλοι. Μάλιστα. Κανείς μέχρι τώρα, Λάκη. Έλατε. Κανείς μέχρι τώρα. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία. Έλατε. Και η τροχέα. Και η τροχέα. Να πει ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, μπορεί να σκοτωθεί άνθρωπος εκεί. Ξέρω. Και η τροχέα. Μ' αφήνεις έκπληκτο. Και εγώ έμεινα έκπληκτος όταν μου το είπε ο φίλος μου, γι' αυτό και το, μέσα σε 2-3 μέρες έψαξα, βρήκα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έψαξα, βρήκα φωτογραφίες, είδα πως λειτουργούν οι ποδηλατόδρομοι και το ανέδειξα το θέμα. Και έχει γίνει σάλος και από επισκεψιμότητα και από σχόλια και από... Είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, μπέτε, σας λέω μόλις τελειώσουμε την εκπομπή αγαπητέ Δημήτρη, έμπα στο διαδίκτυο, πάτησε στο Google ποδηλατόδρομοι Καρδίτσας.
Καλαμάτας. Να δεις πώς φτιάχνουν τους ποδηλατόδρομους. Καμία επαφή με αυτοκίνητα, καμία επαφή με... Είναι μια ροή κυκλοφορίας, μια λωρίδα κυκλοφορίας κανονική. Τι να σου πω, έκλειος, κάγκελο που λέει. Ακριβώς. Ακριβώς, καθένα ο κύριος Δικερλάκης θα το συζητήσουμε και ο κύριος Δήμαρχος Υποστέλη. Και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εντάξει, ο Μπάμπης Δικερλάκης, που έχει εκεί υπηρεσία, αρμόδιος αντιδήμαρχος, ένας άνθρωπος που τα ψάχνει τα θέματα, δεν είναι κανένας. Και έχει εμπειρία. Οι πληροφορίες μου ήταν ότι ο εργολάβος που το είχε αναλάβει το έργο ήταν αντίθετος να γίνει εκεί ο ποδηλατόδρομος και τους έλεγε να γίνει στο κέντρο της πόλης, στο διάζωμα. Δίπλα στο διάζωμα. Να είναι ροή κυκλοφορίας και να μην υπάρχει δίπλα ούτε πεζοδρόμιο ούτε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Όταν λες στο κέντρο, λες στο κέντρο του δρόμου. Στο κέντρο του δρόμου. Και πώς τα αυτοκίνητα που θα πάρουν δεξιά και αριστερά. Περνάνε αριστερά και δεξιά όπως το είπες. Είναι πολύ απλό. Ναι. Είναι πολύ απλό. Είναι μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οφείλω να παραδεχτώ, δεν τα ξέρω όλα. Ποδηλατόδρομος Καρδίτσας, ποδηλατόδρομος Καλαμάτας. Τα ακούει η Δημοτική Αρχή, τα ακούνε όλοι. Δηλαδή, θέλουν... θα σου πω, εδώ είναι το πεζοδρόμιο, εδώ είναι ο ποδηλατόδρομος και εδώ είναι ο δρόμος. Και μάλιστα εδώ έχουν και κάποιες σιδερένιες μπάρες, να το δείξω έτσι. Εδώ λοιπόν κυκλοφορούν τα ποδήλατα κανονικά και εδώ κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει όμως στάθμευση. Από ό,τι είδα στην ανάρτησή σου, μιλάς ότι πρέπει να υπάρχει 5 μέτρα απόσταση, αν δεν καταλάβεσαι, από αυτοκίνητα. Το βλέπει ο κώδικας οδικής, το λέει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, άρθρο 34.1. Και τι πρέπει να γίνει τώρα, Λάκη. Λοιπόν, είναι άχρηστο, είναι τυναγμένο στον αέρα το έργο. Εγώ έχω πει τρεις λύσεις έχει τώρα. Ή να ξυλώσει τους ποδηλατόδρομους ή να απαγορεύσει τη στάση... τη στάση και τη στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα σε ποδηλατόδρομους, έτσι όπως ορίζει ο νόμος. Εδώ είναι και ταξί, ρε. Τα ταξί. Παρανόμως είναι εκεί. Σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας του λόγου. Τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα. Δεν φταίνει οι ταξιτζίδες. Εκείνος που πήγε και φύτεψε δίπλα τον ποδηλατόδρομο φταίει. Μάλιστα. Να εξηγηθούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Τι να πούμε. Ένα τεράστιο θέμα θα απασχολήσει πολύ τις επόμενες μέρες. Θα αρχίσουν πλέον τώρα και οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι λοιποί αυτοδιοικητικοί να παίρνουν θέσεις, να τοποθετούνται και θα γίνει ένα τεράστιο θέμα αυτό. Λάκη, να προχωρήσουμε όμως. Βεβαίως. Είχαμε εδώ στην Κόρυθο τη σύσκεψη εδώ, τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με, με τον πρόεδρο των Ελλήνων Εφοπλιστών και τον Γενικό Διευθυντή της Rhapsody Travel, τον κύριο Ζωγραφάκη. Το ξέρεις τώρα. Βεβαίως, ήμουν εκεί. Είδες τι έγινε στο επιμελητήριο. Το σχολείο σου, Λάκη. Πραγματικά είναι μια κορυφαία στιγμή για την ανάπτυξη της πόλης μας. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της πόλης μας. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Παπάς, σε μια δήλωσή του, ότι δεν προέχουν προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές κόντρες, αλλά το συμφέρον της πόλης. Και όλοι θα πρέπει να κάνουν πίσω, αν θέλουν, και στις κόντρες τους και σε οτιδήποτε άλλο για το συμφέρον της πόλης. Βλέπω όμως, ότι και ακούγοντας εχθές τον κύριο Ζωγραφάκη που λέει «Δεν θέλω να εξυπηρετήσω καμία σπέκουλα, δεν κάνω σπέκουλα», αλλά ο Νανόπουλος μας έφερε στην Κόρινθο, ήσουν μπροστά, έτσι που το είπε. Ναι. Εδώ και ένα χρόνο, λέει. Εδώ και ένα χρόνο έρχεται, λέει, στην Αθήνα μαζί με τον κύριο. Ξέρω και το όνομά του, τον κύριο Κουκουλάκη. Αντιπρόεδρο. Τον κύριο Κουκουλάκη, βεβαίως. Έρχονται, λέει, στην Αθήνα και μας πιέζουν συνέχεια να φέρουμε χρειαζιά αεροπλία. Που πρέπει να πιστώσουμε, λοιπόν, στον κύριο Νανόπουλο. Και αυτό είναι γενναιότητα και για τους πολιτικούς αντιπάλους και για εμάς τους δημοσιογράφους, για τους πάντες, να αναγνωρίσουμε στον καθέναν τον ρόλο του. Πρέπει να πιστώσουμε λοιπόν στον κύριο Νανόπουλο ότι εδώ και ένα χρόνο που δεν ήξερε αν θα βάλει για δήμαρχος, που ακόμα. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει. Και ακόμα δεν έχει ανακοινώσει. Έτρεχε ο άνθρωπος και πήγαινε μια-δυο φορές το μήνα στην Αθήνα, ίσως και περισσότερο, να κανονίσει να φέρει κρουαζιερόπλοια στην πόλη της Κορίνθου για το καλό της περιοχής. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Και δεύτερον, εγώ πιστεύω ότι όλα τα τεχνικά προβλήματα. Ή το βάθος του λιμανιού ή να δέσει το καράβι λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, λύνονται όταν υπάρχει θέληση. Και αυτή τη στιγμή δεν είμαι εναντίον να φύγουν το εμπορικό πλοίο το οποίο δίνει ημεροκάμματο σε κάποιους λιμενεργάτες και σε κάποιο κόσμο. Αλλά μπορεί να πάει λίγο πιο εδώ, να πάει λίγο πιο εκεί. Να βρεθεί λύση. Ή ακόμα, όπως εξήγησε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου, αλλά και ο κ. Νανόπουλος,
το πλοίο αυτό. Δεν είναι τακτικό δρομολόγιο καθημερινό να πεις ότι είναι εκεί. Μπορεί τις μέρες που κάθεται εδώ... Θα μείνει 10 ώρες, 8 ώρες, 15 ώρες. Να ολοκληρώσω. Τις μέρες που δεν έχει απόπλου, γιατί δεν έχει αυτοκίνητα να εξυπηρετήσει, μπορεί αυτές τις μέρες να πηγαίνει Αρόδου. Να πάει Αρόδου. Ακριβώς. Προέχει και είχαμε δηλώσει τότε ότι είμαστε κοντά στον Δήμαρχο, όταν δήλωνε ότι δεν μπορεί η πόλη να έχετε και να φέρετε από τις Λαρίκες. Το θυμάσαι, Λάκη, αυτό. Το θυμάμαι και είχαμε κάνει όλη αγώνα και είχαμε μιλήσει για την Αποστόλου Παύλου. Μπράβο, είχαμε μιλήσει για την εικόνα της πόλης, έτσι. Και στηρίζομαι τη Δημοτική Αρχή σε αυτό, γιατί πράγματι πιστεύουμε ότι στην πόλη της Κορίνθου δεν αξίζει να με το... Ναι, αλλά εγώ ήμουν αντίθετος, συγγνώμη, στο να πετάξουμε τις Λαρίκες από την Παρασκευή το Σάββατο. Είμαστε αντίθετοι. Και εγώ και ο Αλέκος ο Μοναδικός και όλοι και πολλοί άλλοι ακόμα να μετονομαστεί Κόρινθος Κερατσίνη. Αντίθετα. Όλοι μας. Αντίθετα, όλοι μας. Κερατσίνη, και είχαμε μιλήσει, αν θυμάσαι τότε, και είχαμε θίξει και τον τότε υπουργό, τον κύριο Παπαλιγούρα, για κάτι υπόγειες κινήσεις που γίνονταν να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός και να έρχονται εμπορεύματα στο λιμάνι. Εγώ τότε επειδή ήμουν στη σύσκεψη που ήταν γενικός γραμματέας του ναυτιλίας ο κύριος Καρπούζης. Δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε ο κύριος Καρπούζης και μου έδωσε το λόγο. Ίσως περίμενε να πω άλλα. Εγώ όμως τάχτηκα, όπως και πρέπει να πω και ο κύριος Γιώτης, κόλλη αντιπολίτευση, με την πλευρά του Δήμου. Με την πλευρά του Δήμου. Γιατί ο Δήμος είχε δίκιο. Δεν μπορεί η πόλη να μετατραπεί άκρητα, χωρίς καμία λογική, να γίνει Κερατσίνη. Γιατί αυτό έλεγε τότε ο Παπαλιγούρας. Καλός ή κακός. Και μια που το θίγει στο θέμα, έτσι λοιπόν, Δημήτρη, ο Δήμος δεν είναι Αλέκος. Ο Δήμος δεν είναι Βασίλης. Ο Δήμος δεν είναι Κώστας. Ο Δήμος είναι η πόλη, είμαστε εμείς. Είναι οι πολίτες, είναι όλοι. Και αυτή τη στιγμή προέχουν τα συμφέροντα της πόλης και μπορεί να βρεθεί λύση. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει και με τον Αντώνη τον Παπά, που είναι ένα νέο παιδί, ικανότατο και με ωραίες ιδέες, με ωραίες σκέψεις, πιστεύω ότι θα αμπεκλωβιστούν όλοι τους από τη λογική του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι, ότι έχουμε μια αντιπαλότητα και ένα τέρμα. Θέλω να πει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Το και θα κοιτάξουν το συμφέρον τη πόλη. Λύσεις μπορούν να βρεθούν. Χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν είδες, είχαμε μια τηλεοπτική συζήτηση και εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ με κανένα συνάδελφο. Κανένα. Εγώ λέω το όνομά του, το Σούπερ ήταν. Και καλή πρωτοβουλία πήρε. Μπράβο σου, έτσι. Έχω λίγα πράγματα. Έτσι. Δεν είμαι ανασφαλής εγώ. Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν λέω το με το όνομά του. Και πολύ καλή εκπομπή έγινε. Και η κυρία Τσολοτέ το πήγε μια χαρά. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Την παρακολούθησε, Λάκη. Δεν την παρακολούθησα, όχι. Γιατί είχα πολύ γράψιμο, πολύ δουλειά. Έλεγα πως την παρακολούθησες να μου σχολιάσεις. Και δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν μπορώ να σχολιάσω, λογικό. Πάντως, επειδή είχα παρακολουθήσει την αντίστοιχη που είχες κάνει εσύ εδώ το πρωί, με τον κύριο Νανόπουλο και τον κύριο Πνευματικό, μπορώ να, αν θέλεις να πω από πλευράς τουλάχιστον παρουσίας και εντυπώσεων, ότι ο κύριος Πνευματικός χάνει σε αυτές τις αναμετρήσεις. Παρουσιάζεται με ψήμυρο ύφος, με ένα έτσι... Μάλλον, επειδή το ξέρω, Δεν ξέρω ποιος το έχει δώσει αυτή τη συμβουλή. Εγώ πιστεύω ότι... Ναι. Ενώ ο Βασίλης Ανόπουλος και παρουσίασε με μια σιγουριά, με έναν αέρα, Επικοινωνιακά... Χάνει. Κάποιος το συμβουλεύει, οι δικοί του άνθρωποι, δεν ξέρω, και δεν μιλάω για αυτό. Είχα δει τη δική σου εκπομπή το πρωί που τους είχες εδώ. Χάνει ο Αλέκος ο Μοναδικός, ο οποίος έχει επιχειρήματα και εγώ μπορώ να διαφωνήσω και με σένα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέκος ο Μοναδικός έχει κάνει έργο στην πόλη. Έτσι, 8 χρόνια έχει αλλάξει την πόλη. Έχει κάνει έργο. Τώρα, αν μπορεί αυτό το έργο, αν πρέπει να συνεχιστεί, εγώ δεν το αποφασίζω εγώ. Δημήτρη, δουλειά του κάθε δημάρχου είναι να φτιάξει έργο. Με συγχωρείς, Λάκη, δεν το αποφασίζω εγώ. Το αποφασίζουν οι πολίτες της Κορίνθου. Το αποφασίζουν οι πολίτες της Κορίνθου στην κάλπη την Κυριακή των εκλογών. Έτσι, η δουλειά λοιπόν του κάθε δήμαρχου είναι να φτιάχνει έργο, ακριβώς γι' αυτό εκλέγεται, για να παρουσιάζει έργο για το συμφέρον της πόλης. Εμείς όμως είμαστε εδώ σαν δημοσιογράφοι, σαν μέσα ενημέρωσης, να ασκήσουμε κριτική απέναντι στην εξουσία. Και εδώ είναι το κακό του Αλέκου του Πνευματικού, ότι δεν δέχεται κριτική. Δεν δέχεται να του κρίνεις το έργο, δεν δέχεται να του πεις ότι αυτό μπορεί να είναι λάθος κλπ. Αυτό μην το λες, δεν είναι μόνο Πνευματικός. Πολλοί είναι. Πολλοί το έχουν το κουσούρι αυτό. Πολλοί το έχουν το κουσούρι. Όσο τους πας... Έχεις δίκιο, πολλοί έχουν το κουσούρι. Θέλει να τους λες τα δελτία τύπου, θέλει να τους λες μπράβο τι καλά το έκανε ο Δήμαρχος, τι καλά το έκανε ο βουλευτής, τι καλά το έκανε ο τάδε.
Σου λέω, επειδή εγώ προσωπικά και το ξαναεπαναλαμβάνω, επειδή είναι επίκαιρο, την ερχόμενη εβδομάδα πάω για 5-6 μηνύσεις στο διάστημα αυτών των 7-8 ημερών. Εκδικάσεις εννοείς. Εκδικάσεις, ναι, εκδικάσεις που μου έχουν κάνει. Οι δύο από αυτές είναι του κυρίου Πνευματικού, η μία είναι του Δεσπότη, η μία είναι του Δημάρχου Λουτρακίου. Δηλαδή, κέντρα εξουσίας. Είναι κέντρα εξουσίας όλα. Τα οποία δέχονται ότι προσβάλλονται γιατί τους ασκείς κριτική. Εκεί είναι το μέγα ζητούμενο. Και θα μάθουν λοιπόν να ακούνε την κριτική, να τη δέχονται την κριτική, είναι δημόσια πρόσωπα. Και πάνω απ' όλα, Δημήτρη, αυτές οι εκλογές, επειδή είπες ότι θα το κρίνει ο Κορινθιακός λαός, βεβαίως θα το κρίνει ο Κορινθιακός λαός, δεν θα κρυθούν ούτε στα πλακάκια, ούτε στα δεντράκια, ούτε στο νεράκι, θα κρυθούν στη διαφάνεια και στη διαπλοκή. Γιατί η Ελλάδα, οι Έλληνες, ο κόσμος, με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι θυμωμένοι, είναι αγανακτισμένοι. Έχουν μπουχτίσει από λαμόγια, από λαμογές, από κομπίνες και από αυτά και θα κρίνουν εκεί το παιχνίδι των εκλογών. Δεν εννοεί την Κόρυθο, το λέω εγώ. Δεν εννοεί την Κόρυθο, το λέω εγώ. Λέω γενικά για όλη την Ελλάδα. Έτσι, είπα, έτσι, θα κρυθούν εκεί. Όχι, δεν το προσωποποίησα το θέμα. Παρακαλώ. Δεν το προσωποποίησα. Είπα ότι οι εκλογές θα κρυθούν πλέον σε επίπεδο διαφάνειας, εντιμότητας, σε επίπεδο καθαρών προσώπων και καθαρών έργων και, καθαρών, και με καθαρά χέρια. Μάλιστα. Πάντως, εγώ πρέπει να πω εδώ και είναι δημοσιογραφική άποψη αυτή, ότι χθες και εγώ είδα πιο φρέσκο τον κύριο Λαλόπουλο. Ο Αλέκος ο Πνευματικός που τον είδα ήταν λίγο... Βεβαίως, κάποιοι τον οδήγησαν. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια λάθη ο Αλέκος ο Πνευματικός. Κάποιοι τον οδήγησαν σε αυτά τα λάθη. Θεωρώ όμως ότι του μένει αρκετός χρόνος και μπορεί να το δείξει και μπορεί πράγματι αυτοί οι δύο να οδηγήσουν την πόλη σε ανάπτυξη. Μπορούν τη Δευτέρα, τους έχουν καλέσει, έχουν καλέσει το Λιμενικό Ταμείο να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα. Βεβαίως και πρέπει να το κάνεις αυτό. Εάν το Λιμενικό Ταμείο... Να ακουστεί και η θέση του Αντώνη του Παπά που ξαναλέω. Είναι ένα νέο παιδί, καλότατο και έχει ωραίες θέσεις. Εάν το Λιμενικό Ταμείο λοιπόν δώσει όσο πιο γρήγορα δώσει, τόσο πιο γρήγορα θα θουν τα κρουαζερόπλια στην Κόρυθο που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη. Που τόσο πολύ, και αυτό φάνηκε χθες, Λάκη, πρέπει να το πούμε, από την θέρμη που έδειξε ο κόσμος και το ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος στο επιμελητήριο. Το τονίζω στο ρεπορτάζ. Έτσι, στο επιμελητήριο. Το είδες πόσος κόσμος. Η πρόσκληση ήταν. Έγινε μέσα σε λίγη ώρα. Δεν ήταν. Είδες πόσος κόσμος. Και πώς ανταποκρίθηκαν εμπορικός σύλλογος, φορείς, επαγγελματίες και ήρθανε γιατί ακριβώς όπως είπε και ο Γιώργος ο Μαρίνης. Και τον Γιώργο τον σέβομαι, έχει τεράστια εμπειρία και σοφία. Είναι ένα θείο δώρο να έρθουν κρουαζιερόπλια. Έχω πάει στο Κατάκολο, έχω πάει σε περιοχές που έρχονται κρουαζιερόπλια και ξέρω τι συμβαίνει. Βέβαια, το είπε ο Γιώργος ο Μάλλης, ο οποίος... Θησαυρός, θείο δώρο. Πάρε ότι θα κατεβούν χίλιοι άνθρωποι έτσι για να κάνουμε απλούς υπολογισμούς και ότι θα αγοράσουν από ένα πακέτο τσιγάρα που κάνει 3 ευρώ. Έτσι. Είναι αμέσως 3.000 ευρώ στην πόλη. Από ένα πακέτο τσιγάρα να αγοράσουν όλοι. Και όχι μόνο. Από ένα πακέτο τσιγάρα να αγοράσει. Γιατί αυτή είναι. Το λέω έτσι ένα συμβολικό νούμερο. Θα το λέγαμε ότι είναι ιδιαιτέρως υψηλή οικονομική ανάγκη. Αυτοί που συμμετέχουν στις κρουαζιέρες έχουν μια καλύτερη οικονομική άνεση πολύ από τον μέσο πολίτη. Πολύ καλύτερη. Δεν ανήκουν στην κατηγορία του μέσου πολίτη, είναι παραπάνω. Να σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Βεβαίως θα έχεις αντιρρήσεις σου, αλλά και εγώ θα έχω τις δικές μου. Και κλείνοντας για το θέμα, επειδή είπες για Νανόπουλο και Πνευματικό, θα ήθελα να απευθύνω μια παράκληση και σε σένα και σε όλους τους συναδέλφους, ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι υπόθεση του Πνευματικού και του Νανόπουλου. Είναι και ο κύριος Πανταζής, είναι και ο κύριος Πιέτρης, είναι και ο κύριος Τόγιας, είναι και ο κύριος Γκεζερλής. Θα προκύψει και ο υποψήφιος της Πρωτοβουλίας, ο υποψήφιος του ΚΚΕ. Θα ήθελα σε όλους μας να δείξουμε ευαισθησία, να ακουστούν οι απόψεις τους και να μην μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Εμείς πάντα το κάνουμε τα μικρόφωνα. Κάποιους ή κάποιοι. Τα μικρόφωνα μας. Το ξέρω. Είναι, και σε ευχαριστώ. Τα μικρόφωνα και μας σε ευχαριστώ είναι, που τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά. Ωραία. Γι' αυτό δεν κάνω αποκλεισμούς, δεν θα κάνουμε αποκλεισμούς όπως δεν κάναμε τόσα χρόνια σε κανέναν. Θέλουμε να ακούσουμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολιτικούς και να πω και κάτι άλλο. Χαίρομαι που το τονίζεις. Και να πω και κάτι άλλο. Θέλουμε να ασχολούνται όσο πιο πολλοί άνθρωποι, πολίτες και πολίτες μας με την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι υγεία. Έτσι. Η συμμετοχή μας λείπει. Η συμμετοχή. Και να πω και κάτι άλλο. Και θέλω και νέους ανθρώπους, Λάκη.
Θέλω νέα παιδιά. Έχουμε επιστήμονες στην Κόρυνθο. Έχουμε ανθρώπους που μπορεί. Και αυτό το λέω όχι με να γίνουν δήμαρχοι, αλλά να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Και αφού μου δίνεις να, να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, οι ίδιοι και οι ίδιοι επί 20 χρόνια. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αφού το θίγεις, λοιπόν, θα πω το εξής. Υπάρχει ένα παράπονο από τους νέους τους ανθρώπους που βλέπουν με απογοήτευση τα τεκτενόμενα. Εγώ θα τους κάνω μια έκκληση μέσα από την εκπομπή σου σήμερα και θα πω ότι αυτή την απογοήτευση, αυτόν τον θυμό, να την δείξουν συμμετέχοντας, όχι απέχοντας από τα κοινά. Να την δείξουν με συμμετοχή. Μπορούν να αλλάξουν την τοπική μας κοινωνία, μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία γενικότερα με τη συμμετοχή τους. Μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα, Λάκη. Έτσι. Μπορούν, την Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα, Λάκη, γιατί πραγματικά. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και άλλο νέος, γενικότερα. Πώς θα έρθουν τα νέα παιδιά αύριο? Μέσα από τα νέα παιδιά αύριο θα έχουμε και τις κυβερνήσεις. Και να τα εμπιστευτεί και τις κυβερνήσεις. Λάκη, θα έχουμε και τις κυβερνήσεις. Σωστό. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω νέους να μπαίνουν μπροστά. Γι' αυτό θα πω και εγώ με τη σειρά μου στην νεολαία και στους υποψήφιους δημάρχους, όποιοι και αν είναι αυτοί και όσοι και αν είναι, να φροντίσουν να έχουν νέα παιδιά στους συνδυασμούς. Να υπάρχει μια διαδοχή στην κατάσταση. Γιατί πρέπει να υπάρχει διαδοχή, πρέπει νέα παιδιά κάποια στιγμή να πάρουν τις τύχες και του Δήμου μας, αλλά και της χώρας γενικότερα στα χέρια τους. Λάκη και Γιαννιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ, Δημήτρη, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Γιατί μαζί σου συζητάω. Διαφωνούμε σε πολλά εμείς. Βεβαίως. Πω, διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Και αυτό είναι υγεία. Αυτό είναι που λες υγεία. Διαφωνούμε, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. Και αυτό καλό είναι να το κάνουν όλοι σε όλα τα επίπεδα. Να βρίσκουν αυτά που τους ενώνουν. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Να ευχαριστήσω τον Λάκη τον Γιαννιδάκη για την παρουσία του εδώ. Η ώρα είναι 10 και 10. Νατάσα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την αποφώνηση, όπως θα λέγει ο Λάκης ο Γιαννιδάκης. Λοιπόν, καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Και να περάσετε καλά και απόψε. Απευθύνουμε στους αιώνια ερδευμένους, στους αιώνια καψούριδες. Αυτή η φιλοσοφία, μακάρι να είμαστε κι εμείς παιδιά, να ερωτευτούμε. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Σας ευχόμαστε λοιπόν να περάσετε και αυτή τη μέρα οι ερωτευμένοι και όσοι νιώθουν ερωτευμένοι, όσοι νιώθουν νέοι, να την περάσουν καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πονηρεύομαι σαν του Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνου σε ντονάκι, παπαμφεντή. Κι άλλα τι τα χάνας φυσάει.